Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Λίμπερο 107,4 στον FM, ράδιο Μαρμίτα. Ζάχος Ντρούλιν Γρηγοριάδης απέναντί μου. Τάσος Τρέγιας Ιατρόπουλος στο μικρόφωνο. Συντροφιά απαραίτητα θα πάμε μαζί όπως σε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9 με 11. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Καλή εβδομάδα, Ζάχο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα να έχουμε, όπως είπες. Μετά... Όλα εντάξει με τις εξετάσεις. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Έχουμε να κάνουμε κάποια ακόμη πραγματάκια. Περαστικά. Και είμαστε. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Περαστικά για την υγεία σου. Περαστικά να σε καλά. Να μου πεις εμένα οπαδικά. Γιατί? Δύο κλαρίνα πανωτά. Δηλαδή μας έφερε το μπάσκετ. Χλάτς ήρθε και το άλλο. Χειρότερο ήταν το μπάσκετ για μένα. Άμα θες να το, φίλια, να το ξεκινήσουμε. Φίλια, δεν είναι ναι. Το μπάσκετ. Και τα δύο είναι δύσκολα. Τέλος πάντων. Το μπάσκετ, άμα θες να το ξεκινάμε, να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά, πριν πάμε και στα διαδικαστικά. Θεωρώ το μπάσκετ ήταν χειρότερο. Γιατί στην ουσία σε φέρνει μία ή άλλη με τον Άρη. Δηλαδή ο Άρης ήταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο ΠΑΟΚ λόγω του προγράμματός του και λόγω των μεταγραφών που έκανε κάποιες αλλαγές Αμερικάνων ήταν σε καλύτερη θέση. Εγώ δεν πίστευα να πω την αλήθεια ότι θα χάσει από τον Κολοσσό. Αλλά τώρα ήρθαμε μία ή άλλη. Σχεδόν να πω είμαστε μία ή άλλη. Πέντε νίκες έχουν και δύο. Εντάξει, ας παίζουμε τον Παναθηναϊκό λίγο. Πάω είναι χειρότερα. Γιατί έφυγε και ο προπονητής. Πρέπει να έρθει προπονητής να προσαρμοστεί. Αυτό... Τι καλά. Ναι. Τι καλά. Ναι. Μέχρι να έρθει να προσαρμοστεί. Δηλαδή ο Πάοκ τώρα τι καλύτερα να κάνει. Έχει τέτοιο τώρα, έχει διακοπή. Και. Ο Πάοκ τι καλύτερα να κάνει τώρα. Καλύτερα να προσαρμόσει δύο-τρεις νέους καλαθοσφαιριστές που έφερε. Ναι. Στα πρέπει της ομάδας. Μέσα στην περίοδο. Και τον προπονητή. Ένα προπονητή που δεν θα γνωρίζει λογικά. Καλά, όχι, δεν θα φέρουν τέτοιο. Εντάξει, κάποιον θα φέρουν που θα ξέρει. Ποιο θα φέρουν τώρα, άγνωστο, δεν γίνεται. Ποιο θα έρθει άγνωστο. Ναι, ποιος, δηλαδή, και με τι λεφτά. Ναι, ποιος. Μπορεί να πάρει το Σουλή Μαρκόπουλο. Κάποιον που να ξέρει, τώρα... να ξέρει τι. Την ελληνική πραγματικότητα και τις ίδιες ομάδες. Την ελληνική πραγματικότητα, ναι. Άλλο αυτή τώρα οι παίκτες που φέρουν, που δεν τους ξέρει κανείς. Επειδή είδα λίγο το πρόγραμμα. Άκουσε με, όπως και το Άρη λέγαμε ότι ναι. Στα τρία επόμενα πριν παίξει τα δύο στο Παλέγιο με τον Πανιόνιο πρέπει να κάνει τρεις νίκες. Έκανε μία ήττα από τον Ιωνικό, τον έχει φέρει πάρα πολύ πίσω αυτό. Επειδή είδα το πρόγραμμά σου, δεν θυμάμαι τώρα τις αγωνιστικές, αν στα επόμενα τρία μάτς δεν κάνεις δύο νίκες τουλάχιστον, δύο. Δεν σου μιλάω για. Μα κάνεις τρεις ήττες, έπεσες. Αν δεν κάνεις δύο νίκες, είσαι is dead. Mm. Το πρόγραμμα είναι λίγο περίεργο τώρα, έτσι όπως είχε γίνει. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος. Αν θέλει να ελπίζει σε κάτι, να πάρει όλα τα μάτια στην έδρα του, μηδέν απώλεια και κάποιο μάτσο εκτός. Και φυσικά να περιμένει και. Και ισοβαθμίες, θα παίξουν πολλά ρόλο. Να περιμένει και στραβές άλλων ομάδων. Δηλαδή, αν κυνηγάει, ας πούμε, τον Πανιόνιο ή τον Ιωνικό. Ποιον κυνηγάει τώρα, δεν τα έχω προσέξει. Τον Ιωνικό έχει. Ναι, τον Πανιόνιο τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Λογικά. Τον Πανιόνιο εδώ τον έχει, εδώ τον έχει, ή κάτω. Νομίζω. Κάτω πρέπει να τον νομίζω έχει. Κάτω τον έχει. Και ο Πανιόνιος μπαίνει στο κόλπο. Και εσύ παίζει τον Πανιόνιο και. Και εμείς παίζουμε. Ναι, εμείς τώρα παίζουμε τον Παναθηναϊκό, νομίζω μετά παίζουμε μέσα στη Ρόδο. Ναι. Μετά εδώ με τον Ήφεστο. Θα το κερδίσει τον Πανιόνιο να μας σώσει. Έτσι θα λέτε, ρε φίλε. Να τα λέω από τώρα δηλαδή. Θα σας πάρουμε μαζί μας. Έτσι θα λέτε. Θα σας πάρουμε. Άμα είναι να πέσουμε, θα σας πάρουμε μαζί μας στον τάφο. Το ξέρω. Μέσια. Το ξέρω. Αλλά επαναλαμβάνω, επειδή εσύ ακούσε, μαζί κάνουμε και τις εκπομπές τα σχόλιά μου, νομίζω ότι φέτος. Δεν θα πέσει κανείς, έτσι πιστεύω. Βέβαια, επαναλαμβάνω το ίδιο σχόλιο έκανα και όταν μιλούσα έτσι. Έλειπε εκείνη την ημέρα. Σε λόγια πολιτικών δεν μπορούμε να βασιζόμαστε. Ειδικά όταν λέγεσαι, όταν είσαι οπαδός Παύλα φιλάθλος στο Άρη. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοια πράγματα. Και στο κάτω-κάτω σώσου εσύ. Όχι, φίλε, γιατί να γίνει αυτό. Όποιος πρέπει να πέσει, ναι, να πέσει. Εντάξει, καλά. Και να μην ανέβει ο Ολυμπιακός. Θα βολέψουν για τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό γίνεται, ρε, αναδιάρθρωση. Γι' αυτό γίνεται. Μπορεί να γίνει και με 17 ομάδες, λες, σκέφτονται. Ότι γίνεται. Εντάξει, γιατί αγαπάνε... είναι που είναι κατά διαόλου. Ένα λεπτό. Εντάξει. Ναι. Πολλές φορές το λέμε αυτό και σε, έτσι με συνοπαδούς μου όταν μιλάω ή και εσύ όταν μιλάς με τους δικούς συνοπαδούς. Λέμε, ρε παιδί μου, είναι που είναι χάλια το πρωτάθλημα του μπάσκετ. Αν είναι, λείπει ο Ολυμπιακός. Να λείψει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ποιος θα το βλέπει αυτό τη πλάκα στο πρωτάθλημα. Α2 αγόρι μου θα βλέπουν όλοι. Τι? Α2 θα βλέπουν όλοι. Α2 θα βλέπουν όλοι. Ολυμπιακό, πάω, Κάρι είναι Α2, μια χαρά. Ναι, το είναι Α2. Να το παίρνει μόνο. Α2 θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον με Α1, αλλά σου λέω ότι. Εσύ ποιο λες να βλέπουν, ναι. Τον Ολυμπιακό, τον Πάοκ, τον Άρη ή τον Προμηθέα, τον Ήφεστο και τον Ιωνικό. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι θα προσπαθήσω. Επειδή λύγει και η θητεία αυτού του δεινόσαυρου, νομίζω, του βρικόλακα, σε εισαγωγή παραγωγικά βρικόλακα, έτσι. Λίγη το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα γίνει έτσι ένα makeover, ένα από την αρχή, ρε παιδί μου, ένα ξεκαθάρισμα.
ούτως ώστε να τουλάχιστον να το ανεβάσουν ένα επίπεδο από πλευράς εμπορικότητας και ενδιαφέροντος τέτοιο. Και δεν, νομίζω δεν θα πέσει κανένα. Έτσι πιστεύω. Επαναλαμβάνω, σε λόγια πολιτικών εγώ δεν μπορώ να βασίζομαι σαν Άρης. Εσύ τώρα θέλω, διαφορετική. Φίλε. Καλά, άλλο δεν θα σε ρωτήσουν ούτε εσένα ούτε εμένα. Αυτό, αλλά προκειμένου βλέπεις να βολέψουν τον Ολυμπιακό είτε στον μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο, κάνουν τα δυνατά δυνατά. Ολυμπιακό, δηλαδή, ναι, αυτό τι πράγμα είναι ρε, εσύ. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά σε καμία άλλη χώρα του κόσμου. Δεν ξέρω αν πραγματικά άκουσε, γιατί φέτος δεν ξέρω, έχει play-off στην Α2, δεν ξέρω πώς γίνεται. Ναι, ο ένας ανεβαίνει κατευθείαν. Α, και πέρσι ήταν, θυμάμαι τον Ηρακλή, όχι πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν που ανέβαινε ο Ηρακλής. Ο ένας ανεβαίνει κατευθείαν και άλλοι ανεβαίνουν με τέσσερις να παίξουν play-off. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να προλαβαίνει ούτε τα play-off. Ήταν πολύ κάτω με τους μειοβαθμούς. Ναι. Οπότε μόνο με μια wild card μπορεί να γίνει κάτι. Και έτσι πιστεύω θα τα βολέψουν για όλους καλά και ωραία. Τώρα, τι γίνεται. Ναι, ούτε θα πέσει ο Άρης, ούτε ο Πάου καλά. Ανακάλυψε και μια επιτροπή, μια παρανομία και έχει βγάλει μια εισήγηση. Της οποίας αυτής της εισήγησης το σκεπτικό δεν έχει παραδοθεί ποτέ. Ένα μήνα θέλει το σκεπτικό να καθαρογραφεί. Έτσι λένε. Καλά. Έτσι λένε. 500 σελίδες υπόμνημα. Ένα μήνα θέλει, λέει. Κάτσε, Ρεζάχο. 500 σελίδες υπόμνημα υπήρχε και το βγάλανε μέσα σε 4 ώρες απόφαση. Και τώρα θέλουν ένα μήνα για να καθαραγράψουν το σκεπτικό της εισήγησης. Γιατί, για όσους δεν γνωρίζετε, γιατί ακούτε για αυτό το σκεπτικό της εισήγησης κτλ. Γιατί το θέλει ο ΠΑΟΚ αυτό το σκεπτικό της εισήγησης? Ξέρεις, Ζάχο, γιατί το θέλει? Λογικά μέσα εκεί θα αναφέρονται και οι αποδείξεις, λογικά, για αυτό το λόγο. Δεν μπορεί, αν δεν υπάρχει επίσημα το σκεπτικό της εισήγησης της Επαγγελματικής Επιτροπής Αθλητισμού προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ότι γι' αυτό το πράγμα. Προς όλες ενδιαφερόμενες. Μπράβο. Έχουμε κάνει εμείς την εισήγηση να υποβιβαστείτε. Δεν μπορεί να κινηθεί νομικά. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Απλά εξάλλου έτσι κι αλλιώς έφεση δεν θα γίνει. Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε. Δεν θα πάει στο διαιτητικό, στο πρώτο βαθμό. Για να ασκήσεις έφεση, να πας στο πρωτοβάθμιο της Super League. Ναι, πρέπει να υπάρχει. Η σειρά είναι τώρα τακτικός δικαστής σε δικάζει από το πρωτοβάθμιο της Super League. Ναι. Αν δεν ικανοποιηθείς, ασκήσεις στο δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ. Της ΕΠΟ. Μετά. Αν δεν δικαιωθείς και εκεί και ασκήσεις έφεση και πας στο ΚΑΣ. Αυτά. Ένα, δύο, πρώτο, δεύτερο βαθμό και ΚΑΣ. Αυτή είναι η σειρά. Για να ξεκινήσει λοιπόν αυτή η σειρά. Δικαστικών υποθέσεων για την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Το κάνουμε και στους νομικούς. Τι άλλο θα δούμε, ρε παιδιά. Για να γίνουν όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει επίσημα το σκεπτικό. Να έχει καταθέσει ωραία. Η ΕΠΣΕ το σκεπτικό της αποφάσεως στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό δεν το ξέρω. Έχει λογική όμως που λες αυτό. Απλά, τζάμπα, γιατί χάνουμε τώρα βαθμό με τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό. Τζάμπα χρόνο χάνουμε. Κατευθείαν στο ΚΑΣ, γιατί ό,τι και να βγει, ποια θέλει να βγει. Αθώος ο ΠΑΟΚ. Θα πάει ο Ολυμπιακός, λογικά. Διότι, πρόσεξε με, θέλω να είμαι σωστός εδώ. Αν βγει οποιαδήποτε απόφαση, πρόσεξε θα σου πω, και αυτός που και καλά, και οι δύο φωνάζουν έτσι, άρα θα είναι και οι δύο θυγμένοι με μία απόφαση. Ο ένας από τους δύο θα είναι θυγμένος από την τελική απόφαση, έτσι. Αν αυτός που είναι θυγμένος δεν πάει στο ΚΑΣ, σημαίνει για τη δική μου λογική ότι είναι και ένοχος, έτσι. Κατάλαβες τι λέω. Στο ΚΑΣ κατευθείαν η υπόθεση. Δεν γνωρίζω αν γίνεται να πάει κατευθείαν ή αν θέλει. Ναι, ρε παιδί μου, το λέω, εντάξει. Το λέω. Το λέω αρχικά να ακολουθεί αυτή η διαδικασία. Το λέω ότι δεν το γνωρίζω αυτό. Όχι, ρε, εσύ, δεν γίνεται. Αλλά απλά σου λέω ότι χάνουμε χρόνο τώρα με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό. Από την αρχή έπρεπε να πάει υπόθεση στο ΚΑΣ. Κάποιον βολεύει. Δεν ξέρω ποιον βολεύει. Αυτό το χάσιμο χρόνου. Ναι, αλλά πρόσεξε, Τάσο, γιατί το είπα. Ό,τι βγάλει το ΚΑΣ, δεν θέλω μετά. Δεν θυμάμαι ποιο το είπε κιόλα. Ένα το είπε. Ότι και το ΚΑΣ είναι από το Μαρινάκι. Να μην τρελαθούμε κιόλα, έτσι. Ο Θόδωρος το είπε. Ο Θόδωρος το είπε. Ναι, άμα το είπε ο Θόδωρος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, δεν θέλω μετά, αν αθωωθεί ο ΠΑΟΚ στο ΚΑΣ, να του πάρει με τι αγωγέ στα σόβρακα. Αν όμω δεν αθωωθεί, β' Εθνική Τάσο. Ο νόμος, έτσι. Ό,τι πει. Έτσι, ό,τι πει το ΚΑΣ. Άμα αθωωθεί αθώος, πάρ και το πρωτάθλημα, σπάρ τους και τα βρακιά στι αγωγέ, θα έχει απόλυτο δίκιο, έτσι. Δεν θέλω όμω, ό,τι απόφαση και να βγει ο ένα να λέει. Είναι του Μαρινάκη και ο άλλος να λέει π.χ. έβαλε το χέρι της ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θέλω τέτοια. Αυτό που λες εσύ το πολύ, έχει λογική αυτό, το πολύ λογικό που λες. Ναι. Μα ούτε σου άλλος είτε το πεις είτε όχι, αυτό θα γίνει. Ναι. Αυτό ορίζει ο νόμος. Αν πας στο ΚΑΣ και δεν δικαιωθείς και εκεί, αντίο. Όχι, λέω για τον κόσμο, για τις αντιδράσεις. Αφού λοιπόν το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε εμείς οι απλοί. Ναι. Η απλή ραδιοφορική παραγωγή, Παύλο Παδί. Παύλα τίποτα. Η κυβέρνηση. Ναι. Ξέρει τους νόμους. Δεν το γνωρίζει. Είναι ωραία ερώτηση. Δεν το γνωρίζει και μου βάζει μέσα σε 16 ώρες μετά την εισήγηση αυτής της γελίας επιτροπής. Μου βάζει τροπολογία. Και όχι μόνο βάζει μια τροπολογία την οποία την περνάει μέσα στη Βουλή, 1000% θα περάσει. Και γίνεται και τραμπούκο. Τραμπούκο πραγματικό.
Έχοντας τιμωρήσει, δηλαδή έχω διαγράψει την προηγούμενη μέρα το Ζαγοράκι. Γιατί είπε, τι το διαγράψει. Γιατί είπε ότι αν δεν δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ με αυτό το γελίο, το φιάσκο, εγώ θα παραιτηθώ τότε. Τον παρετεί από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Προς παραδειγματισμό, λέω εγώ. Κακός. Την άλλη μέρα περνάει την τροπολογία μέσα στη Βουλή και πριν πάει να ψηφίσουν όλοι οι βουλευτές, ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι όποιος καταψηφίσει, δηλαδή δεν ψηφίσει αυτή την τροπολογία, θα διαγραφεί από το κόμμα. Εγώ του έχω, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ του έχω νέα του κυρίου Μητσοτάκη. Μπορεί να μην είμαι τόσο πολιτικοποιημένος. Κύριε Μητσοτάκη, από αυτό που έκανες, έχασες. Και δεν εννοώ χάνεις από Ολυμπιακούς ή Παοξίδες ή Αριανούς ή Αεξίδες. Έχασες από όλο τον κόσμο, ο οποίος δεν κοιτάει ομάδες και σκέφτεται και έχει πέντε δράμια μυαλό. Έχασες. Και θα το καταλάβεις πολύ σύντομα από αυτό. Αυτό τι έχασες, εντάξει, γιατί τα ξανώ δεν είναι. Στην ουσία τι κάνει, φίλε. Ξανώ δεν είναι. Εσύ που θα τα άλλαζες όλα και θα έφερες το διαφορετικό, sorry. Το διαφορετικό θα έφερες εσύ. Για τις ομάδες έκανες αυτό και σένα θα σου βάλουμε, ας πούμε, αν γίνει καμιά στραβή με τους Τούρκους, να μας κάνεις διαπραγμάτευση. Δεν καταλαβαίνεις. Σου έστειλε το μήνυμα ο κανονικός πρωθυπουργός της χώρας, ο οποίος τι είπε. Επιστροφή στην κανονικότητα. Εντάξει. Ο οποίος εκ νέου τι είπε λίγο μετά. Στο ΚΑΣ. Ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν γίνει, το είπε και αυτός και τα τσιράκια του και η παρελή του και η παρακείμενη του. Ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει, αυτό το πρωτάθλημα, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Πως αν είσαι αθώος, πώς θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Αυτό είπε. Πώς θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θα δεις. Πώς θα το πάρει αν είσαι αθώος, ρε φίλε. Αθώθεις και είσαι τώρα μείον 2 βαθμούς, τον κερδίζεις, πας μείον, τον περνάς και ένα βαθμό και μετά στα ίσια 50-50 είναι στα πλέον. Πώς θα το πάρει. Τι θα κάνει, μαγικά, τι είναι. Τις προθέσεις. Αν είσαι αθώος δεν μπορεί να το πάρει, θα το διεκδικήσει. Τις προθέσεις. Αν είσαι αθώος, έτσι. Τις προθέσεις της κυβερνήσεως και τι θα επακολουθήσει, το είδαμε ότι χωρίς να δικαστεί ο ΠΑΟΚ απλά με μια εισήγηση. Γιατί δεν το πιστεύει να τον πάω στο δικαστήριο. Χωρίς, γιατί υπήρξε μια τροπολογία μέσα σε πολύ λίγες ώρες. Λάθος της κυβέρνησης, τεράστιο για μένα. Εισήγηση. Τεράστιο χωρίς λάθος. Χωρίς να υπάρχει. Δεν υπάρχει λόγος. Για ποιο λόγο, δεν το κατάλαβα. Το σκεφτικό, έτσι. Και αν είναι, και αν είναι έτσι, να. Με κάθε ομάδα, αν υπάρχει έτσι πρόβλημα, όλοι να βγούμε στους δρόμους να διεκδικούμε. Ναι, να διεκδικούμε κιόλας. Είναι μια καθαρή της κυβέρνησης. Ωραία. Προς τον Ολυμπιακό. Θα φανεί αυτό. Ο οποίος. Μπορεί να είναι και έτσι όπως θα λες. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης, νομίζω ότι ήταν χορηγός σε πολιτικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας με τις εκλογές. Εντάξει, στον προεκλογικό αγώνα. Όλοι είναι. Όλοι. Άλλο λέμε, ρε φίλε. Και ο δικός τώρα έριχνε προς τα εκεί τα δίχτυα. Άκουρα σου, Ποζάκου. Όχι τόσο απροκάλυπτο. Το χρήμα δεν έχει. Το χρήμα δεν έχει πατρίδα ούτε. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Τζάμπα να μην το κάνουμε, Τάσο, ναι, όντως. Το λίγο σου, ναι, φίλε, γιατί έχουμε πολλή για το αγωνιστικό, έτσι. Θα πούμε, εντάξει. Εδώ έχουμε, εδώ θα είμαστε με τις 11. Αποφασίσουμε και διατάσσουμε. Αυτό λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Και να σου πω και κάτι. Έχασε με αυτό που έκανε. Ποια είναι η λύση που δίνει αυτή τη στιγμή. Πριν καν γίνει ένα χρόνο προς ότι έγινε τροπολογία ντεμεκ. Φαίνεται ευνοημένος ο ΠΑΟ γιατί δεν έπεσε κατευθείαν το άκου τώρα της. Εντάξει. Γίνεται αυτή η τροπολογία. Εντάξει. Και στην ουσία τι λέει. Ότι εμείς σας χαρίζουμε, λέει, τον υποβάσμο. Ποιο είναι υποβάσμο, ρε. Δικάστηκε ο ΠΑΟ. Σωστό είναι, ναι, sure. Υποβάστηκε, δηλαδή βγήκε απόφαση για τον ΠΑΟ. Το δίκασε κανονικός δικαστής. Από μία εισήγηση λες εσύ ότι. Δεν υποβιβάζουμε τον ΠΑΟΚ. Φυσικά και δεν υποβιβάζει τον ΠΑΟΚ μια εισήγηση. Και φυσικά έπρεπε να πάει σε τακτικό δικαστή για να βγάλει απόφαση. Εντάξει, αλλά τα εκμεταλλεύονται. Μιλάμε ότι όταν λέμε τους ανθρώπους ότι είναι επιστήμονες, δεν υπάρχει. Αυτοί πραγματικά, αν ήταν κανονικοί ιατροί, κανονικοί επιστήμονες, όχι με το παρατσούκλι, θα είχαν σίγουρα ανακαλύψει σε δύο ημέρες το εμβόλιο για τον κοροναϊό, πώς λέγεται. Κοροναϊός, το είπα. Κορονοϊός, κορονέος και ιός, κορονοϊός. Ναι, γι' αυτό εδώ τον ιό από την Κίνα, αυτοί οι άνθρωποι σε 15 ώρες θα τον είχαν ανακαλύψει τον ιό. Και επίσης θεωρώ ότι με τον τρόπο που σκέφτονται όλη αυτή η φάρα που ευνοεί έναν συγκεκριμένο κύριο, τις επιχειρήσεις του και την ομάδα που υπηρετεί, πιστεύω ότι οποιαδήποτε μορφή της επάρατης νόσου θα είχα βρει το φάρμακο μέσα σε 4 ημέρες. Αυτοί οι επιστήμονες. Είναι επιστήμονες οι άνθρωποι. Μιλάμε για επιστήμη, Ζάχο. Ωραία, εγώ επειδή. Εντάξει, τα πάντα δηλαδή τα σκέφτονται, τα υιοθετούν μόνοι τους, γιατί έχουν τη δύναμη και τώρα έχουν τη δύναμη κάποιον άνθρωπο που είναι στην κυβέρνηση και τα εκτελούν. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Δεν χαμπαριάζουν αγώνα με τίποτα. Και μετά, ρε Ζάχο, εσύ περιμένεις να πάρεις φέτος κύπελο.
Καλά. Αυτό θα το και δούμε. Εντάξει, άσε να ελπίζω. Φιλάσαι να ελπίζω. 1% να μην καλά κάνεις, δεν ζαχαρώ. Να μην έχω. Όπα δώσει να μην ελπίζω. Καλή ομάδα έχω γιατί δεν ξέρω. Φαντάσου μου, πέραν τη χαζομάρα μας και την καζούρα μας και την αντιπαλότητά μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτή η κυρία είναι αδίστακτη. Δεν χαμπαριάζουν. Και ξέρεις κάτι. Ο Φατάουλ θέλει να τα πάρει όλα. Καλά κάνει. Ξέρεις γιατί. Πολύ πάρα πολύ απλά. Έχει χάσει πάρα πολύ τη στήριξη από τον κόσμο του Πειραιά και του Ολυμπιακού επειδή έμεινε άτιτλος 2 χρόνια. Δεν γίνεται με δική του κυβέρνηση, με δικό του υπουργό, εντός παρενθέσεως, έτσι, με δικά του τα πάντα, με συμμάχους, με παραρτήματα, με το ένα με το άλλο, να μην το πάρει. Θα τον πάρουνε με τις αίτες. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ωραία. Αυτό θέλω να καταλάβεις κι εσύ σαν Αριανός. Εγώ το βιώνω σαν Πάοξης. Το έχω ξαναβιώσει, το έχω πάντα ξαναβιώσει και εσύ το έχεις βιώσει μερικώς. Εντάξει. Ο Άρης έχει βιώσει μερικώς και εσύ το έχεις βιώσει περισσότερο. από τον Ολυμπιακό. Έλα ρε φίλε. Απλά κακά ξέρω από αυτό. Ωραία. Αυτό που ήθελα να πω, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι. Γιατί είπες για αδικία ήδη. Το θέμα είναι ότι έχουμε σφαγιαστεί όλοι εδώ από το δυνάστη, τον πραγματικό δυνάστη, τον αληθινό δυνάστη του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει βιάσει φύση και παραφύση όλες τις ελληνικές ομάδες διαιτητικά. Και το βλέπουμε άλλη μια χρονιά του τι γίνεται. Τώρα, εσύ φυσικά καλά κάνεις και ελπίζεις, δε φίλε. Γιατί δεν ελπίζω. Και καλή ομάδα έχω. Αλλά και να άλλο το πάρεις, εγώ σου λέω και να το πάρεις. Ναι. Θα βρουν αυτοί κάτι και στο κλέψουν. Εντάξει, αν μπορούν και το κάνουν. Όπως κλέψα πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Όπως κλέψα πρωτάθλημα πρόπερση από μένα με μισή σερβιέτα που έπεσε στο χείλο στο άλλο. Μην τα ξανασχολιάσουμε. Λέω αυτό που είπες προηγουμένως για Εύνοια και μη. Αν, επαναλαμβάνω, αν είσαι αθώος, είναι όντως ντροπολογία. Αν είσαι ένοχος, είναι Εύνοια όμως. Πώς να το κάνουμε. Η μονάζε γατικά μας δεν μπορεί να είναι. Αν πας και ένα τελικό Ολυμπιακός Άρης και το πάρεις. Έτσι να τα λέμε, έτσι. Πάρεις, ναι. Θα σου βγάλουν. Ολυμπιακός Άρης τελικό κυπέλλου και κερδίζει το κύπελλο σου. Ναι. Θα σου βγάλουν το ντορμισάι, τον κλέψατε. Εγώ στο λέω. Α, και θα πάρουν το κύπελλο πίσω. Ναι, θα το πάρουν πίσω. Καλά. Μπορεί. Τέτοιοι είναι. Μπορεί, θα δούμε. Και διαιτητικά μπορεί. Εδώ πέρα είμαστε για να τα σχολιάζουμε. Έτσι μάθανε, ρε Ζάχου. Θέλω να το καταλάβει και εσύ και οι φίλοι Αριανοί. Εγώ σχολιά... Που μπορεί να έχουμε εμείς ναι. το σκοτωμό μας, την αντιπαράθεσή μας, τα οπαδικά μας, τη χαζομάρα μας μέσα στην πόλη που φροντίζουν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ οργανωμένα οι του ΠΟΚ, οι οποίοι είναι ενωμένοι. Ενωμένος είναι ΠΟΚ. Είναι ενωμένοι. Φροντίζουν πάρα πολύ καλά να διατηρούν αυτό από το. Από παλιά και έχεις δίκιο. Αυτό το μίσο ζάχο. Έχεις δίκιο σε αυτό, Τάσο. Έχεις δίκιο. Για να πω και εγώ, έχεις δίκιο. Όχι, ζητάω, και θυμάμαι. Όχι, άλλο θέλω. Ξέρω να πω. Που θα πας. Δίκιο έχεις. Να μην παρεξηγηθώ. Δεν ζητάω καμία. Δίκιο έχεις. Συμμαχία εντός πόλης. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Θυμάμαι αυτό το κλασικό. Εμείς τότε ήμασταν μικροί. Αν όχι, δεν είχαμε γεννηθεί ή μικροί. Που λέμε στην ψηφοφορία ο. Ο Παναθηναϊκός και σώσει τον Ολυμπιακό ή το αντίθετο. Μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Ματζαβελάκης, αυτοί πώς τους λέγανε αυτούς. Τέλος πάντων, δεν ήμασταν αγέννητοι. Πρέπει να είμαστε δεκαετία του 60. Τάσο, σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά εδώ, όταν ήρθαν οι περιπτώσεις, οι ανάλογες, η ομάδα σου, εντάξει, δεν έκανε κάτι από αυτά που λες τώρα. Έτσι, για να τα λέμε κιόλα. Τι θες να κάνει. Όταν μπορούσε να βοηθήσει ο Άρης, βοήθησε και όταν μπορούσε να βοηθήσει η ομάδα σου, έκατσε και έκανε για να πέφτει ο Άρης. Πώς θέλεις τώρα τι. Ο Άρης τι λέει, όταν λες δηλαδή βοήθησε, τι εννοείς. Μίλαμε τα ίδια. Άρης ΑΕΚ μπορούσε να κάτσει να χάσει. Άντε, να μην σου έδωσε τέτοιο, να δυσκολευόσουν για το πρωτάθλημα. Να κοιτάμε Τάσο, πάλι να μην κοιτάμε. Εντάξει, να μην κοιτάμε. Αν θες να μείνουμε σε αυτό. Όχι, εντάξει, ρε Τάσο, αλλά πώς θα γίνει δηλαδή τώρα. Σωστό είναι αυτό που λες, πώς θες να γίνει δηλαδή από εδώ και πέρα. Τι να κάνει ο Αριανός δηλαδή. Σε όλα αυτά που λες. Που εγώ δεν σου λέω, μπορεί και κάποια να είναι πραγματικά. Ναι. Εντάξει, άρα μπορώ να σου πω κι εγώ άλλο ένα, άλλα δύο, άλλο μισό από μένα, από εσένα. Αλλά αν μένουμε σε αυτά, θα μένουμε στάσιμοι στο παρελθόν. Ωραία. Ο Άρης νομίζω ότι και, να σου πω ένα άλλο, και η δική σου η ομάδα νομίζω είναι διψασμένη για να πάρει ένα κύπελο. Και η δική μου η ομάδα είναι διψασμένη να ξαναπάρει ένα πρωτάθλημα από όλα αυτά που νιώθουμε ότι είμαστε στερημένοι. Και αν μένουμε, αν μένουμε σε όλα αυτά του παρελθόντος, εσύ έκανες αυτό, μου βγάλες το πανό, ή εγώ έκανα εκείνο, σου έκανα το αεροπλανάκι και αυτά. Αν μένουμε σε όλα αυτά, να ξέρεις ότι το μόνο που μπορεί να βοηθάει μέσα στον ελληνικό χώρο στο ποδόσφαιρο είναι το ΠΟΚ. Ωραία. Αυτή τη στιγμή όμως για να πάμε, έχουμε ένα φίλο, θα τον πάρουμε έτσι τον πάρουμε. Special λίγο, γιατί δεν έχουμε ανοίξει καν τις γραμμές. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα άδικο πρόβλημα, έτσι. Και δεν βλέπω κανένα από την ΕΠΟ που κι εσύ έχεις λόγο με στην ΕΠΟ να συγκινείται, Τάσο. Εντάξει, αφού τα πάμε τώρα. Τι είναι? Σε δικαιοσύνη ΕΠΟ.
Είμαι δικαίω, δεν μπορώ να κάνω μεταγραφέ. Δεν φταίει η ΕΠΟ για τι μεταγραφέ. Η FIFA φταίει για τι μεταγραφέ. Η FIFA να την πείτε τη FIFA, δεν την έστειλε το ανάλογο φιρμάνι. Η απόφαση τη ΕΠΟ είναι το μήνυμα και το ισχυρό όπλο που έχει για να πα στη FIFA και να διεκδικήσει. Να πάει να την πει, δεν την βλέπω να την. Να... Τι θε να κάνει, φίλε. Να στείλει, να την πάρει τηλέφωνο τη FIFA, την κυρία FIFA. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Έλα, φίλε. Εσύ, φίλε μου. Έλα. Καλησπέρα και στι δύο. Καλησπέρα. Ένα λεπτό, φίλε, πριν μιλήσει, μην παίρνετε παιδιά τηλέφωνο. Θα, κάνουμε, θα διαβάσουμε μετά το φίλο τα διαδικαστικά, θα κάνουμε το διάλειμμα και μετά θα σχολιάσουμε και θα ανοίξουμε τις γάμες, έτσι. Έλα. Έλα, φίλε, από Αθήνα τηλεφωνώ, Αρκιανός. Γεια σου. Το όνομά σου. Ραφαήλ. Έλα ρε Ραφαήλ, σε ακούμε. Έλα εδώ, ακούμε τον Τάσο, έβαλε πάλι την κατσίδα του Κατατζίδη. Πάλι δεν έχει και ομάδα, πάλι θα τα ρίξει στα δικαστήρια. Πάλι το ίδιο κλάμα. Οπαδός είναι. Τα κλασικά. Άκουσες καμιά κασέτα Καζαντζίδη τώρα. Δηλαδή. Ναι ρε Τάσο, σ' ακούω 15 χρόνια. Έβγαλε τόση ώρα τι κάνεις. Και να σου πω για αυτό που λες για τον Άρη που είσαι άδικος. Στάσου ρε φίλε, μου σ' ακούω. Ναι, εγώ μου έγινε. Βεβαίως. Βεβαίως. Ακούς καμιά κουμπή άλλη. Όχι ρε φίλε, συγγνώμη τώρα, δεν έκλαιγες τόση ώρα. Δηλαδή, πού διαφωνείς αυτά που είπα. Πες μου ένα σημείο που διαφωνείς με τα λεγόμενά μου. Σε όλα. Σε όλα διαφωνώ, Τάσο μου. Ένα θα μου πεις. Σε όλα. Καταρχήν είσαι φυσικά ένοχη, Τάσο. Γιατί δεν ξέρεις να απαντήσεις. Όχι, δεν το γενικεύω. Δεν το γενικεύω. Που να μου πεις που άκουσες τον Τάσο. Εσένα η ομάδα σου έχει ένα μήνα κάνει κλαρίνα. Ένα μήνα η ομάδα σου κάνει. Δεν με συγχωρείς, συγγνώμη. Ναι, με συγχωρείς. Ένα μήνα είστε χάλια και αυτό που βγήκε να μας πεις είναι για τα δικαστήρια. Φίλε, μιλήσαμε για το αγωνιστικό. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα χθεσινά τα... Και για τον Άρη, και για τον Άρη αυτό που λες, που ζητάτε να σας υποστηρίξει ο Άρης, είναι σαν να πηγαίνει σε μια γυναίκα που έχει χαστεί και να τη ζητάς να συγχωρείς το διαθήκη, φίλε. Μήπως είσαι χαζός. Όχι, καθόλου, δεν σε προσβάλλω. Λοιπόν, εγώ σε προσβάλλω, ξέρεις, γιατί δεν ξανακούς. Εγώ δεν ξέρω να ακούω. Ζήτησα εγώ από τον Άρη να υποστηρίξει. Όχι, είπε ότι συνεννοούνται οι κάτω που τα βρίσκουν, ότι τα βρίσκουν οι κάτω. Ρε Τάσο, τόσο καιρό λέτε να ενωθεί Θεσσαλονίκη, το ΠΟΚ, ρε μας δουλεύετε να πούμε. Ραφαήλ, ένα λεπτό. Δεν ξέρεις τι λες. Ένα λεπτό, Ραφαήλ. Όταν θα μάθεις να μιλάς, καταρχήν πρώτα, κλείστον, κόψτον. Πρώτα θα μάθεις, συγγνώμη Ζάκο, άσε με ένα λεπτό. Πρώτο και κύριον, μαθήματα, σεμινάρια, η εκτρέγια στο Ράκου, να μαθαίνεις. Πρώτα θα μάθεις να ακούς αντικειμενικά ραδιόφωνο. Δεύτερον, θα μάθεις να ακούς αυτά που λέει ο παραγωγός. Να τα βάλεις μες στο μυαλό σου, να τα αναλύσεις σωστά. Όχι επειδή έχεις οπαδικό κόμπλεξ ή οπαδική κατωτερότητα απέναντί μου, να βγαίνεις και να λες ό,τι θες και να βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν έχω πει. Εντάξει, και τρίτον, όταν θα τα κάνεις όλα αυτά, η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα εδώ με τον φίλο σου, τον Ζάχο τον Τρούνη και με μένα τον εχθρό σου, οπαδικά, τον Τάσο τον Τρέγια, θα είναι εδώ να πούμε ό,τι αγαπάς. Εντάξει, φίλε Ραφαήλ. Ωραία, λοιπόν. Πάμε σε διαδικαστικά και να κάνουμε διάλειμμα. Ξεκινήσαμε έτσι με ένταση σήμερα, εντάξει, θα γίνουν και αυτά τα πράγματα. Ναι, όταν ακούω, δεν είπε αυτό, όταν βέβαια. Ακούω πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή, καταρχήν είπε κλάψα. Καταρχήν, εγώ δεν μίλησα για τον αγωνιστικό. Κατά δεύτερον, και το πρόλαβα γιατί ξέρω τι έχω απέναντί μου. Σου είπα, δεν ζητάω τίποτα. Λέω ότι αυτός ο Ολυμπιακός, και πείτε μου ότι έχω σφάλμα. Τα είχα βρει αυτό. Παίρνει τα πάντα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Όπως μου λέει και ο Γιάννης. Όπως μου λέει και ο Γιάννης. Μετατρέπει τα λόγια μου όπως το βολεύει. Τα προσαρμόζει, τα υιοθετεί μέσα του όπως θέλει να τα ακούσει. Εντάξει, και βγαίνει και μιλάει. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε. Ο Γαύρο. Δεν είναι έτσι. Και σένα θα σε πειράξει αν βγει δημόσια και πει 5-10 πράγματα. Και εγώ παραποιήσω, μετατρέψω και προσαρμόσω τα λόγια σου στα δικά μου δεδομένα για να τα αποδεχτώ εγώ όπως θέλω. Δηλαδή είναι γελίο αυτό που κάνεις. Όπως λέει ο Γιάννης, ένα λεπτό τώρα και εγώ να πω κάτι και θα διαβάσουμε τα διαδικαστικά. Ο Ολυμπιακός, είπα και εγώ, το διάβασα Γαύρος, ο Ολυμπιακός έσωσε τον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι, έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ναι, δεν είπες αυτό. Είπες ότι κάτω οι Αθηναίοι τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βέβαια, όταν λες αυτό, εννοείς ότι θα ήθελες να γίνεται και αυτό εδώ πέρα, έτσι. Και σε εμάς. Και δεν είναι λάθος ανάποψη. Αν βέβαια δεν υπήρχε η ιστορία του πριν. Ξεκαθάρισα και λέω. Εγώ προσωπικά δεν υπάρχει περίπτωση να θελήσω κάτι τέτοιο και να γίνει κάτι τέτοιο. Το είπα. Ναι, εντάξει, αλλά, αλλά ο Ραφαήλ, ο φίλος μας, ακούει με τα αλήθεια μάλλον. Κατάλαβες. Εντάξει. Ναι, επειδή ξέρω τι έχω στον τουρβά μου, το πρόλαβα τόσο σα εγώ. Ξέρω τι κάνω. Μην στεναχωριέσαι. Μην στεναχωριέσαι. Λοιπόν. Και είπαμε. Πάμε. Καταλαβαίνω την οτροπία σου τώρα, ρε φίλε, και. Οκ. Δικαιολογημένοι οι τέσσερις υποβιβασμοί σου. Η αλήθεια είναι ότι.
Εντάξει, καταλαβαίνω, διακρίνω έναν εκνευρισμό, η αλήθεια είναι. Διότι από εκεί που ήσουν όντως αίτητος τέτοιος πέρσι, ξαφνικά βλέπεις ότι η ομάδα σου είναι μεν μια καλή ομάδα, έχεις υγεία διοικητική, οικονομική, έχεις καλούς παίκτες, αλλά βέβαια. Περνάει αγωνιστική κρίση. Εγώ αυτό είναι που στο λέω καιρό. Δυστυχώς. Εγώ το λέω καιρό. Όχι για την κρίση. Εγώ το λέω. Λέω ότι η ομάδα σου σίγουρα είναι καλύτερη ποιοτικά σε βάθος πάγκου και αυτό είναι δεδομένο, εφόσον είναι μεγαλύτερο μπάτσερ, μεγαλύτερο τέτοιο, αλλά φυσικά η ομάδα σου δεν είναι όπως θέλουν να σας λένε τα δικά σας μέσα και οι δικοί σας δημοσιογράφοι. Έτσι λέω εγώ, ρε Τάσο. Συγγνώμη, λέω ότι είστε καλή ομάδα, δηλαδή θέλω να σου πω ότι το 7 το δικό σας σας το κάνουν 10. Αυτό σου λέω. Εσένα, φίλε, δηλαδή για να καταλάβουμε κάποιοι τι κάνετε. Σήμερα πήρες μια ανάρτηση μιας κοπέλας που κάνει εκπομπή στο Μετρόπολη, τη Μαράτα Μπασάκου. Τη κοπέλα που είπε την άποψή τη, που έχει δικαίωμα στην άποψη. Καλά κάνει. Εντάξει, και την έδωσε στεγνά στον αέρα για να τη βρίζουνε. Δεν κατάλαβα. Δημόσιο τέτοιο. Δημόσιο τέτοιο. Την έδωσε στεγνά. Δεν βρίζουνε. Εγώ τάσω την έδωσε στεγνά στον αέρα. Τελείωσε. Και αυτό. Ναι. Και αυτό δεν μ' άρεσε που έκανε. Τι λε, δε φίλε. Σοβαρά μιλά. Ένα λεπτό. Καλά, α μη σου άρεσε. Δεν πειράζει. Είναι ντροπιαστικό αυτό. Ένα λεπτό. Ένα-ένα. Κατάλαβε. Ένα-ένα. Ναι, και τελείωσε να μιλήσω κι εγώ. Ιστερόγραφο με βρίζετε και να σου πει άλλο να το κάνει Μαράγδα. Εντάξει, ωραία. Και να το κάνει και να το δουν, ξέρω εγώ, αυτοί που να το δουν οι φίλοι της. Και άλλο το πάρει ένας Αριανός και να δώσει την κοπέλα που είναι παοξού δηλωμένη και κάνει εκπομπές στο Μετρόπολης, να τη δώσει έτσι σε μια κίτρινη σελίδα. Ωραία. Και να βγαίνουν οι άλλοι από κάτω οι άναδροι και να βρίζουν. Ένα-ένα. Την αυτά, ρε. Ένα-ένα. Λίγο ντροπή δεν έχετε πάνω. Είπες κάτι να πω κι εγώ. Τι να πω, ρε. Να πω, πω κι εγώ. Ένα λεπτό. Το όταν κάνεις με δημόσια τα γράφει αυτά η κυρία Μπασάκου. Ένα λεπτό. Εγώ δεν αφήνω κανένα να πατήσει στο. Και με έχουν. Έχω μαλώσει Μαριανούς, δεν αφήνω κανένα και έχω σβήσει καμιά 30-40 σχόλια. Εσένα τι καηλέ. Θα σου πω τι καηλέ έχω. Θα σου πω, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Κυρία Μπασάκου κάνει τη δουλειά της και καλώς την κάνει. Εγώ έχω πρόβλημα με τον πρόεδρό μου. Δεν έχω με την κυρία Μπασάκου. Με τον πρόεδρό μου που πρέπει να πληρώνουν αυτοί για να μπαίνουν στο Χαριλάου. Πρέπει να πληρώνουν. Και 20 χιλιάρικα πρέπει να πληρώνουν. Ποιος το είπε. Εγώ το λέω. Ποιος. Εγώ. Εσύ ποιος είσαι. Ο παδός του Άρη. Ο παδός του Άρη. Εγώ. Ποιος θα το πει. Τι. Εγώ. Δεν θα το πω εγώ. Γιατί δεν τους βάζει να πληρώνουν ο πρόεδρος. Λάθος του. Κορόιδο. Μεγάλο. Δεν τους βάζει ο πρόεδρος σου. Ναι. Να πληρώνουν. Βέβαια. Δηλαδή εσύ είσαι πάνω από τον πρόεδρο που παίρνει θέση. Εγώ είμαι. Τι λες ρε φίλε. Όλος ο λαός του Άρη. Εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Οι σύνδεσμοι βγήκαν. Όλος ο κόσμος το λέει. Εγώ το λέω. Το 100% του κόσμου το λέει. Το 100% καθόλου ντροπή δεν είναι. Ντροπή είναι αυτό που έκανε η κυρία Μπασάκου. Δεν έβρισα κανέναν. Δεν έβρισα κανέναν. Τα σχόλιά της έβαλα. Φωτογραφία που είναι δημόσια. Δημόσια τάκη. Δημόσια είναι. Τα σχόλιά της. Δημόσια. Τα σχόλιά της. Και τι γράφω. Ναι, τι γράφω. Ότι φωτογραφίζεις. Ότι μιλάει άσχημα για τον πρόεδρο και κατά. Δεν φωτογραφίζω τίποτα. Τον πρόεδρο έκανα. Το τέτοιο μου είναι εκεί πέρα. Αν πάρω εγώ μια Αριανούς. Κάνω ό,τι θες. Με σκοπέρα του Άρη. Που βρίζει το σαβίδι και τα λοιπά και τη βάλω στη σελίδα μου. Ναι. Τι περιμένεις από κάτω να γράψουν οι παοξίδες. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν με ενδιαφέρει είναι εμένα. Σου αυτό που έκανες, όχι, ντροπή σου δεν είναι καθόλου ντροπή μου. Τάσο, τώρα μην τρελαθούμε κιόλα. Καλά, κάνει δικαίωμά σου είναι. Εγώ πήρα τα δικά τη λεγόμενα και είναι δική μου ντροπή. Εγώ από τον πρόεδρό μου θέλω. Η κυρία Μπασάκου. Καλά, εντάξει, δική σου λογική, συγγνώμη. Είναι παρά. Τι λες, ρε φίλε. Με την κοπέλα, τι λες, ρε φίλε, σοβαρά. Γράφονται εκατοντάδες άνθρωποι. Από τον ένα, από τον άλλο. Άξε, φίλε. Εγώ να σου πω κάτι, εγώ με αυτή δεν μιλάω. Να ξέρει. Το ξέρει. Εντάξει, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι φίλο. Να τα βάλω με την κοπέλα τώρα. Όχι, τα βάζω. Εγώ με τον πρόεδρό μου τα βάζω. Ξέρω εγώ με τον πρόεδρό μου τα βάζω. Απαιτώ να μπαίνουν αυτοί και να πληρώνουν. Η κοπέλα τη δουλειά τη κάνει, τι με ενδιαφέρει. Αυτό, ναι, και γιατί δεν το λες αυτό στον πρόεδρο. Τον πρόεδρο μου, δεν βλέπετε τι γράφω. Η κοπέλα να τη βρίζουν τώρα και τη με βάση το πώ αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο μέσο τον Άρη. Ναι. Τι με ενδιαφέρει εμένα η κοπέλα. Ναι, με ενδιαφέρει, α γράφει ό,τι θέλει. Άμα θέλει και α βρει. Ρε φίλε, εκεί εργάζεται. Εκεί εργάζεται, αυτό σου λέω. Και αυτό το μέσο. Ναι, και. Αυτό το μέσο, όχι μόνο από τη συγκεκριμένη, από όλου έχει τη χείριστη συμπεριφορά απέναντι στην ομάδα. Αυτό το μέσο δεν πήγε και έκανε εκπομπέ. Πριν 10 χρόνια. Πριν 12. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Α, δεν έκανε εκπομπέ. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τότε ήταν καλό το Μετρόπολη. Καμία σχέση. Όταν γινόσουν γνωστό, καμία σχέση. Από το Μετρόπολη δεν έγινε γνωστό. Τώρα σε πειράζει Μπασάκου. Λοιπόν, καμία σχέση. Καμία σχέση. Το Μετρόπολη, καμία σχέση τότε με τώρα. Καμία σχέση. Λοιπόν, και η κυρία Μπασάκου έχει δημόσιο λόγο και να προσέχει τη γράφη. Δεν μιλάμε με την παρέα σα. Δημόσιο λόγο. Και εγώ έχω δημόσιο και δεν αφήνω μια χαρά. Εγώ ξέρω. Έχεις πει πολλά χαζά. Τίποτα δεν έχω πει. Όποιο θέλει μου κάνει μήνυση. Όποιο θέλει μου κάνει μήνυση αν είπα χαζό. Εγώ προσέχω πολύ καλά τι λέω και όταν γράφω δεν επιτρέπω κανένα να βρίζει. Κάτι που δεν κάνει εσύ, Τάσο μου, στα δικά σου post. Εντάξει. Δεν έχω δει ποτέ να λες
σε πόσο όποιος βρίζει θα το σβήνω. Εγώ, και γράφονται για Εβραίους, για σκουλίκια. Εγώ τίποτα δεν αφήνω από αυτά, Τάσο μου. Ποτέ μου νομίζεις. Προχθές σου απέριξε ότι αφήνει. Συγγνώμη που δεν είμαι 24 ώρες πάνω από τον υπολογιστή. Συγγνώμη. Κοίταξε λίγο. Θα βάλω αστυνομία. Κοίταξε λίγο. Όταν τα παίρνω χαμπάρι, τα σβήνω. Και εγώ αυτό κάνω. Εντάξει. Δεν μπορεί να είμαι 24 ώρες στον υπολογιστή. Μπορεί να είμαι δηλαδή. Όχι βέβαια, αλλά έχω δει και πιο παλιά. Άρα τι πρέπει να γίνει. Τι να κάνω. Άρα τι πρέπει να γίνει. Εγώ το γράφω όμως. Είσαι προσεκτικός. Εγώ πάντα είμαι προσεκτικός. Να γράφεις και να μην προκαλείς τους συνοπαθούς σου. Πάντα είμαι. Ιδίως μία γυναίκα με τρία παιδιά. Τι να κάνουμε. Να προσέχει τη γράφη. Και εσύ να προσέχεις τι κάνεις. Εγώ πάντα προσέχω. Εγώ πάντα προσέχω. Πάντα προσέχω. Δεν προσέχεις. Πάντα προσέχω και Τάσο. Για σένα. Όποιο νομίζω ότι δεν προσέχω, εδώ για είμαι. Για σένα, ρώτα. Ζαχαρία. Θα σου πω στο διάλειμμα. Ζαχαρία Γρηγοριάδη, μήνυση. Θα σου πω στο διάλειμμα. Μήνυση. Και θα καταλάβει δεν προσέχει. Ναι. Μήνυση, όποιο νομίζει ότι το προσέχω. Μην νομίζει ότι δεν έχει εχθρού κι εσύ. Όλοι έχουμε εχθρού. Τι ζω, αυτό λοιπόν. Εντάξει. Γι' αυτό σου λέω και εγώ να προσέχει. Όποιο νομίζει, μήνυση. Τη γράφει. Και τη λε παραπάνω. Μήνυση, όποιο νομίζει ότι είπα κάτι. Είναι και μαζί σου αγαπητέ. Σωστό. Όποιο νομίζει ότι έχω πει. Και μαζί σου, και μαζί σου είναι. Εντάξει. Όποιος νομίζει ότι έχω πει κάτι μηνύσιμο, Ζαχαρίας Γρηγοριάδης, της Βασιλικής και του Γεωργίου. Ναι. Εντάξει, μήνυση. Τα 9 μέρα τώρα. Μήνυση. Εντάξει. Έτσι. Αυτό ήταν που έκανε τα θηλυπρεπή. Καλά, καλά, εντάξει, άποψή σου. Τα άποψή σου. Γυναίκα. Όχι με το μέσο τα βάλω, όχι με τη γυναίκα. Με το μέσο τα βάλα. Με το μέσο τα βάλα, φίλε. Ντροπή σου το λέω. Εντάξει, ντροπή σου τώρα τι να κάνουμε. Η άποψή σου είναι, ο καθένα έχει από μία άποψη. Να κάνουμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν. Πάμε λίγο στους χορηγούς της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Με πρώτο και καλύτερο το Πορκίτο Ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές, σας περιμένουν. Στο Ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέργκερ με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Ένα κλαπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Κάνε διάλειμμα, θα τους διαβάσω εγώ μετά. Πάμε στο διάλειμμα. Η καρδιά της Μάζδα λοιπόν χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη στη Μάζδα Μανατίδης με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφιό, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή εμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Μάζδα έχει τώρα το μαστορά του και είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310-924-931. Πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνική Δισάκ είναι κοντά μας άλλο ένα απόγευμα. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 στη Νεάπολη. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε με το όχημά σας στην Ανδρέα Παπαδρέου 225 δίπλα του γεφυράκι του Μετεώρων στη Νεάπολη. Γεμίσετε το ρεζερβουάρ σας ή όσα χρήματα επιθυμείτε με ενισχυμένο πάντα καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού. Για εσένα που θέλεις πετρέλαιο θέρμανσης, καλείς στο 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256 για ποιοτικό πετρέλαιο στην καλύτερη τιμή της αγοράς και σε χρόνο ρεκόρ από τη στιγμή της παραγγελίας σας. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευχαρίστηση στο πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχνικίδη Ισακ. Αυτά και με τους φίλους υποστηρικτές. Λοιπόν, οι υπόλοιποι στα άλλα διαδηματάκια. Στα επόμενα. Λοιπόν, πάμε στα αγωνιστικά. Θα ξεκινήσεις. Ξεκίνασαι. Ωραία. Θα ξεκινήσω εγώ πρώτα με το παιχνίδι του Άρη. Ο Άρης δεν έπαιξε μπάσκετ. Θέλω να κάνω βέβαια ένα σχόλιο για τον μπάσκετ. Θα ξεκινήσω από εκεί. Οι μέρες περνάνε, οι αγωνιστικές περνάνε. Κάναμε και ένα σχόλιο στην αρχή με τον Τάσο όσον αφορά και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά το αγωνιστικό. Επαναλαμβάνω, ακόμη και 99,99% γιατί 100% ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος με τις υποσχέσεις πολιτικών και 99% να είσαι σίγουρος θα γίνει αναδιάθρωση, εσύ πρέπει να σωθείς αγωνιστικά. Για να γίνει αυτό, φυσικά με αυτή την ομάδα δεν έχεις, όχι δεν έχεις, έχεις 0% έτσι. Αλλαγές έπρεπε να γίνουν όπως είπαμε και πριν το παιχνίδι με τον Ιωνικό, δεν έγιναν. Οι μέρες περνάνε, δεν βλέπω ούτε τώρα να γίνονται. Θα μου πεις κάτσε Ζάχο, είσαι 15 του μηνός είναι το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ένα παιχνίδι που έχεις ελάχιστες ως απειροελάχιστες ελπίδες να το κερδίσεις. Στο Αλεξάνδριο μεν, αλλά είναι 5 κλάσεις καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά και το ένα στις χίλιες να έχεις, δεν θα τις κυνηγήσεις. Θα τις κυνηγήσεις τις πιθανότητες να το κερδίσεις, αλλά και αυτό να γίνει
που το θεωρώ απίθανο. Ο Άρης έχει ένα Γολγοθά μπροστά το αγωνιστικό. Και αν δεν γίνουν αλλαγές, επαναλαμβάνω, εγώ του δίνω 0% να σωθεί αγωνιστικά. Αλλαγές δεν βλέπω να γίνονται και δεν βλέπω και τον, επαναλαμβάνω, τη διοίκηση πρωτοδικείου να βγαίνει και να μιλάει. Προφανώς προσπαθεί, εγώ δεν λέω ότι κάτι διαφορετικό, αλλά θέλουμε ενημέρωση. Επειδή ο κόσμος του Άρη θέλει ενημέρωση όσον αφορά το μπασκετικό τμήμα, να ξέρει ότι παιδιά, εδώ μέχρι εδώ μπορούμε, δεν μπορούμε περισσότερο. Θα μου πεις και τι θέλεις, καθημερινή ενημέρωση, όχι. Αλλά περνάνε ημέρες, εγώ δεν βλέπω αλλαγές. Μακάρι να γίνουν. Αν δεν γίνουν, επαναλαμβάνω, 0%. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο πραγματικά ο Άρης ήταν, θα μου πείτε, με τον Πανιόνιο έπαιζε με την τελευταία ομάδα, αλλά η τελευταία αυτή ομάδα λογικά δίνει τελικό σε κάθε παιχνίδι, έτσι. Και δεν υπάρχει χαμένο παιχνίδι, όπως είπα προηγουμένως και για το Άρης Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει χαμένο παιχνίδι για τον Πανιόνιο πριν ξεκινήσει το μάτς. Έπαιζε με μια ομάδα η οποία ψάχνει βαθμό, ακόμη και αν παίζει και με τη Λίβερπουλ, που αυτή τη στιγμή είναι από τις καλύτερες, αν όχι καλύτερη ομάδα στον πλανήτη, ψάχνει βαθμούς και τα παίζει όλα για όλα. Ο Άρης είχε και τις ελλείψεις. Πραγματικά όμως ήταν εντυπωσιακός, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω σκορ και θέαμα πρόσφερε ο Άρης. Και επαναλαμβάνω, αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με τον Πανετολικό, νομίζω ότι τις τελευταίες δύο μήνες, με διαφορά κιόλας, 1,5 μήνα, είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτά τώρα που ακούσαμε χθες για τον Παναθηναϊκό και αυτά, εντάξει, εγώ τα ακούω λίγο βερεσέ. Καλός ο Παναθηναϊκός, με νέους παίκτες ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι είναι φόβητρο. Ούτε ότι αν βρεθούμε μαζί του στο κύπελο, αν φυσικά περάσουμε τον Ατρόμητο, λέμε αποκλειστήκαμε. Έτσι. Καλός ο Παναθηναϊκός, μέχρι εκεί. Επαναλαμβάνω, ο Άρης τελευταίους 40 μέρες είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Το δείχνουν οι αριθμοί, το δείχνει πραγματικά η ποιότητα που βγάζει και η φάση που βγάζει μέσα στο γήπεδο. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αν και είναι λίγο δύσκολο όσον αφορά το ρόστερ που έχει. Και τα συνεχόμενα παιχνίδια. Εδώ βέβαια μετά από αυτό υπάρχουν κάποια δεδομένα. Μετά από αυτή την νίκη και τα αποτελέσματα των άλλων, ο Άρης κατά 90% για να μην φανώ πιο πολύ απόλυτος, κατά 90% είναι στην πεντάδα, στην εξάδα μάλλον, συγγνώμη, για τα play-off. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι, για να το πω έτσι πιο κομψά, πρέπει να κάνει διαχείριση υλικού όσον αφορά τους στόχους που έχει μπροστά και ποια παιχνίδια πρέπει να τα δώσει όλα και σε ποια παιχνίδια μπορεί να κάνει και λίγο, να κρατήσει και λίγο δυνάμεις για τα παιχνίδια που πρέπει όντως να τα δώσει όλα, και αυτά είναι τα παιχνίδια του κυπέλλου φυσικά και τα παιχνίδια τα οποία, επαναλαμβάνω, 1-2 παιχνίδια ακόμη όσον αφορά για να κλειδώσει την είσοδο στην εξάδα. Θέλω για 1-2 παίκτες να πω έτσι 1-2 πραγματάκια. Ο Γκάμα ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ήταν φυσικά και μετά από ένα μήνα ο Σούντγκρεν, που ο οποίος επανεμφανίστηκε μετά από ένα μήνα. Αλάνθαστο μπορώ να τον πω, βοήθησε και μπροστά και πίσω. Εντάξει, στην αρχή το σχόλιο μου ότι ο Πανιόνιος δεν είναι κριτήριο, εντάξει, αλλά δείχνει και κάποια πράγματα αυτό, ρε παιδί μου. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Σούγκαν, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γκάμα και φυσικά ο Φετφατζίδης, που νομίζω ότι καλύτερη χρονιά, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα στις πρώτες χρονιές του στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω να έχει κάνει. Γι' αυτό είναι και ο λόγος ο οποίος βρίσκεται και στην εθνική ομάδα. Τώρα, έρχεται ένα παιχνίδι την Πέμπτη. Να κάνω έτσι ένα σχόλιο και εδώ, γιατί βλέπω από τον εδώ από το All About Aris διαιτητή με τον Ατρόμητο από Αθήνα και σκουλά στο VAR. Ωραία, δηλαδή στην Κρήτη παίξαμε με κριτικό διαιτητή, δεν θυμάμαι, στη Λάρισα παίξαμε με Θεσσαλό, στην Αθήνα με τέτοιον. Εντάξει, λογικό το λες. Αλλά πριν δούμε, να μην κρίνουμε. Ποιον θέλετε, δείτε. Από την Αττική, όχι, ρε φίλε, παίζω με τον Ατρόμητο. Ποιον θέλετε. Δεν ξέρω, βάλω έναν άλλον. Προτείνετε. Τρεις όταν παίξουμε στην Αθήνα, πιστεύω να βάλουμε ένα Θεσσαλονίκιο, παραδείγματος χάρη. Για να πούμε ότι εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι θα αδικήσει τον Άρη, λέω ότι είναι περίεργο. Στην Κρήτη κριτικό, στο Μετιλάρισα. Έλα, πέρασε τον Ατρόμητο, μη φοβάσαι. Γιατί με τον Ατρόμητο. Πέντε μάτσα και να βάλει γκολ Ατρόμητο. Γιατί. Για να περάσει ένα. Τι, σε μια επόμενη φάση πρέπει να βάλει και γκολ. Εντάξει, πέντε γκολ μπορεί να βάλει τώρα. Πού το ξέρω. Μια χαρά σου ήρθε η κλήρωση, πέρασε τον Ατρόμητο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πολύ δυσκολότερε. Αυτό είναι αλήθεια. Έχει δίκιο σε αυτό. Έχει περάσει τον Ατρόμητο. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά πρέπει να αποδεικτεί το γήπεδο αυτό. 70-30 είναι. 70-30 λίγο είναι. Λίγο είναι 30, δεν το κατάλαβα. Το 70 είναι δύο φορές και παραπάνω. Εγώ εντάξει, αυτό θέλω να αποδειχτεί, και εσύ το λες όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με μια πιο ασθενέστερη ομάδα. Θες να αποδειχτεί στο γήπεδο αυτό. Τώρα για το φορμάρισμα που λες,
Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Τελευταίο 1,5 μήνα. Το τελευταίο 1,5 μήνα. Ένα με 1,5 μήνα, έτσι λόγω. Αν εξαιρέσει το μάτς με τον Πανετολικό. Να σε ενημερώσω και εσένα και όσους τα λένε αυτά. Ότι. Ότι είστε 22 βαθμούς από την κορυφή. Ωραία, ωραία. Εντάξει, αυτό τι σχέση έχει. Εντάξει. Φορμαρισμένος, δεν είπα καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, είπα φορμαρισμένη. 22 βαθμούς, εντάξει, να κάνουμε, ρε φίλε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. 22 βαθμούς, δηλαδή που λέγατε εσείς στον Ολυμπιακό και σας λέγανε Ολυμπιακοί, μου τα λες τώρα εσύ. Εντάξει, λογικό είναι. Αν θέλετε να πάρετε τη θέση του Ολυμπιακού, λογικό είναι. Εμείς κάναμε και αρκετά καλές χρονιές. Πήραμε τρία κύπελα, πήραμε double, πήραμε πρωτάθλημα. Φέτος διεκδικούμε παρά τις άσχημες εμφανίσεις πάλι το πρωτάθλημα, πάλι το κύπελο. Ναι. Okay. Ναι, λέω ότι όταν έλεγες εσύ, είμαι καλός τέτοιος, έλεγε ο Ολυμπιακός, τι καλό είσαι, ρε φίλε. 30 βαθμούς πίσω μου είσαι. Έτσι σου έλεγε. Λοιπόν. Τώρα το λέει ο Πάουκ. Τώρα το λέει ο Πάουκ. Τώρα το λέει ο Πάουκ. Αλλά τότε. Σωστό είναι. Τότε γελούσε όμω. Τότε γελούσε όταν σου έλεγε ο Ολυμπιακός είναι 30 χρόνια. Εντάξει, ωραία. Απλά εγώ την κυριαρχία του Ολυμπιακού. Την έσπανα, έπαινα κανένα κύπελο. Ναι, όντως. Όταν. Δεν έχω 50 χρόνια να πάρω κύπελο. Σωστό είναι αυτό που λες, όντως. Και με το ωραίο το τελικό του. Τέτοιο τη Φιλαδέλφια. Ένα δίκιο το έχει. 4 γκολ στον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Ποιος τον βάζει. Βγάζει εύκολα τον Ολυμπιακό 4 στο τελικό. Με δικό του διαιτητή. Βέβαια. Και όταν είναι και πολύ καλύτερη ομάδα. Με δικό του διαιτητή. Και να βάζει 2 μέτρα. Σωστό. Είναι καλύτερη ομάδα Ολυμπιακό εκείνο. Συμφωνώ. Από τον Μπάουκ. Θα ήταν Ολυμπιακό εκείνο στη Φιλαδέλφια. Καλά, τι βγήκε εκείνη που να ξέρει. Τι βγήκε. Α, τώρα δεν έχει σημασία. Προηγουμένως με είπες 30 βαθμούς. Έχει σημασία. Καλά, γιατί συγκρίνεις τώρα το ποτάρι με το κύπελο. Καλά, το ποιο συγκρίνω. Ο θεσμός του κυπέλου έχει καμία σχέση με το ποτάρι. Δεν ήταν εκείνη η ομάδα καλύτερο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ εκείνο. Εγώ πιστεύω ότι ήταν στο δύναμη. Αν δεν ήταν ελαφρώς καλύτερος Ολυμπιακός. Ελαφρώς. Να ήταν 55-45. Όχι, εντάξει, ωραία. Αλλά αυτό που είπες είχε δίκιο. Με δικό του διαιτητή έχει δίκιο. Δικό του. Κασναφέρεις. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν ήταν δικό του ή όχι, αλλά τέλος πάντων. Ας πούμε, δεν είχε αδικήσει αυτός ο διαιτητής σίγουρα τον Ολυμπιακό. Έβαλες 2 μέτρα goal offside. Πώς γέγαινε αυτό. Ωραία. Πώς γέγαινε αυτό. Μένεις, δεν θα το είδε. Μένεις στο ένα goal που είναι offside. Δεν λες όμως τα υπόλοιπα τρία ολοκάθαρα goal που έχει βάλει ο ΠΑΟΚ. Καθαρά. Εγώ είπα για κανένα άλλο. Καθαρά ήταν. Όμως ότι σε εκείνο το τελικό ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό τον έκανε γιογιό μέσα στην έδρα του. Μέσα στην έδρα του. Με δικό του δηλαδή, διαιτητή. Έχασε περισσότερες ευκαιρίες εσύ εκείνο. Πολύ περισσότερες από τον Ολυμπιακό. Εγώ θυμάμαι μία που πέρασε. Ποιον είχε τον Χούρογλο, ποιον είχε τότε. Δεν θυμάμαι, ποιον είχε. Πραγματικά δεν θυμάμαι. Μην το βάλουμε νομίζω τώρα. Νομίζω ναι, θυμάμαι τον Γιαννακόπουλο. Δεν θυμάμαι τον Μην πάλι το είδε, δεν πειράζει. Θυμάμαι τον Γιαννακόπουλο που πέρασε και από το δασάκι που πέρασε και τον τερματοφλάκα σου και την έριξε έξω στο δασάκι. Ακόμη την ψάχνουν την μπάλα. Πιστεύω ότι την βρήκαν τώρα με την Αγία Σοφιά που κάνουν. Εγίνονται, χάνονται όλα τα σο. Χάνονται όλες οι ευκαιρίες. Να το ξέρεις και το ξέρεις. Δεν χαρίζονται τα κύπελα. Δεν χαρίζονται τα κύπελα. Ιδίως αυτή η ομάδα, να το ξέρεις, δεν χαρίζει τίποτα. Ωραία, λοιπόν, να τελειώσω ένα τελευταίο σχόλιο και μπορείς να ξεκινήσεις εσύ. Εσύ σε όλο το πάω. Το ξέρω, φίλε. Εγώ είπα. Τα λίγα πρωταθλήματα και τα λίγα κύπελα, γιατί 10 τίτλοι για τον ΠΑΟΚ στην ιστορία 90 χρόνων και πλέον είναι πολύ λίγοι. Θέλετε να τα βαφτίζετε όπως θέλετε. Το ένα τον Πρεσπόν. Όχι, εγώ δεν είπα τίποτα Πρεσπόν. Το άλλο γιατί ήταν πολιτιστικό. Εγώ δεν είπα τίποτα Πρεσπόν. 16-17 μήνες κάνουμε, εγώ δεν είπα τίποτα Πρεσπόν. Δεν πειράζει. Είπα με την πεπατημένη του Ολυμπιακού. Πρεσπόν δεν υπάρχει. Ας τα παίρνουμε εμείς και εσείς θα τα βαφτίζετε. Μα και εγώ αν καταφέρω κάποτε να πάρω πρωτάθλημα, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορώ να το πάρω. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, το τελευταίο που θα έχω να πω και να σου δώσω, παρότι έχουμε μια γραμμή που δεν ανοίξαμε τις γραμμές, θέλω να σου δώσω το λόγο. Το τελευταίο έχω να πω για αυτόν τον αμυστή, τον κύριο Κάκο, ο οποίος πραγματικά μας προσφέρει. Δηλαδή, πραγματικά, πραγματικά ο Θεός τον προστάτευσε και δεν πληρώνεται εκεί στο Open. Πραγματικά στο Total ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός Football. Που μας είπε ότι η φάση του Γιαννούλη ήταν κατά λάθος, ενώ του Ιντέγε σε ολόιδια φάση μας είπε ο άνθρωπος ότι ήταν. Άσο τώρα είναι βλακεία, είναι κόκκινη κάρτα καθαρή. Ναι, εγώ τάσω. Ναι, εγώ. Είναι καθαρή κόκκινη κάρτα του Γιαννούλη, όπως και του Ιντέγε. Ωραία. Είπαμε ότι είναι κόκκινη κάρτα. Ωραία. Είναι και του Γιαννούλη. Ωραία. Γιατί σήμερα κάποιος. Σωστός είσαι. Και φίλος και ραδιοφωνικός παραγωγός. Και δημοσιογράφος που τον άκουγα σε ένα άλλο αυτό. Είπε, λέει, κατά λάθος έπεσε, λέει, δεν έβλεπε. Τι θα πει κατά λάθος έπεσε, δεν έβλεπε. Εσείς δηλαδή καταλαβαίνετε τι λέτε. Ότι ο ποδοσφαιριστής δεν έχει την αίσθηση που θα προσγειώσει το πόδι του. Εγώ λέω ότι ξέρει πάρα πολύ καλά που θα προσγειώσει το πόδι του. Απλά πάνω στην ένταση του αγώνα και δημιουργείται νεύρα. Δημιουργείται πάθος. Και το μυαλό δεν είναι καθαρό. Ιδίως όταν η ομάδα σου δεν παίζει καλά, κάνεις βλακίες.
Μία αυτό, λοιπόν τέτοια νοησία. Στο 0-0 δεν ήταν αυτό. Δεν έχει σημασία. Δεν θυμάμαι. Φαινόταν ότι ο Πάουκ δεν. Φαινόταν ότι ο Πάουκ δεν πατούσε. Στο 0-0, ναι, στο 40 κάπου. Λοιπόν, εκεί κάνει. Ο Γιαννούλης κάνει χαζομάρα, πατάει και δεν το παίρνει το πόδι του, άμα δείτε. Το γυρίζει κιόλας. Είναι σαν να σβήνει τσιγάρο. Ναι, άμπραβο. Είσαι. Είναι κόκκινη κάρτα. Είσαι. Εντάξει, και κρίμα, Τάσο Κάκο. Ειλικρινής είναι αυτό. Γελιότητα. Μπράβος. Είναι γελιότητα αυτό που κάνεις, αυτό που βλέπει όλος ο κόσμος. Ναι, το ψάρι να το βαφτίσει. Εντάξει, το κρέας για να, το βαφτίσει να γλύψεις ψάρι. Ή δεν ξέρω γιατί άλλο συμφέρον έχεις. Εντάξει. Προφανώς έχεις κάποιο συμφέρον για να το κάνεις. Δεν γίνεται να είσαι διεθνής διαιτητής να σφυρίζεις 40 χρόνια. Ναι. Και να γυρνάς να λες αυτή την ηλιθιότητα. Είναι κόκκινη κάρτα, είναι σκεμμένο αυτό που κάνει ο Γιαννούλης, γιατί αν δεν ήθελε, με τον που τον πατάει τραβάει το πόδι. Ναι, αυτό το πατάει και πάει να σβήσει το τσιγάρο. Εντάξει, δεν θα μας κάνετε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Είναι λοιπόν γελιότητα να λες... Ότι το. Τι είπε, γιατί ούτε είδα αθλητικά χθες. Είναι, λέει, κατάλαβε, δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε, αλλά τιμωρείται. Ακόμα και την άποψή σου να πάρουμε, ναι, τι θα πει, δεν το ήθελε. Sorry, λίγο. Και ο άλλος δεν θέλει επάνω στα νεύρα του να πυροβολήσει τον άλλο και τον καθαρίσει, αλλά τον καθαρίζει. Ωραία. Δεν έχει σημασία. Αυτό η αλήθεια είναι ότι είσαι ειλικρινής, γιατί το ίδιο είπες και με τον Ιντέγε, που εγώ θεωρώ ότι ο Ιντέγε όντως δεν το ήθελε, αλλά και έτσι να είναι, τιμωρείται η. Τιμωρείται η πράξη, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι και η δημοσιογραφία. Γιατί και ο Ιντέγε. Δεν μπορεί. Και ο Ιντέγε κάνει χαζομάρες μέσα στην Ελλάδα. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν γίνεται όμως το ένα. Τον Κόβατς είχε ο Πάουκ τέρματα. Καλά είπα. Τον Κόβατς. Πάντως δεν γίνεται να είναι το ένα κόκκινη και το άλλο να είναι τίποτα. Ή και τα δύο είναι τίποτα κόκκινη. Ή και τα δύο είναι κόκκινη. Κόκκινη έτσι. Και τα δύο. Δεν μπορεί να μας τρελάνει ο Αμυστή. Εγώ όταν το είδα στο ΒΑΡ και έβλεπα το μάτς, βλέπω τον άλλο αυτό. Είναι, θα το δει, θα το βγάλει και δεν αυτό... έβγαλε, ούτε κίτρινη τον έβγαλε. Τον έβγαλε κίτρινη. Τίποτα δεν τον έβγαλε. Ούτε κίτρινη τον έβγαλε. Τίποτα δεν τον έβγαλε ο ξένος διαιτητής. Okay. Βέβαια υπάρχει μια κίτρινη στον Λιμιό που το δίνει για θέατρο και υπάρχει έξω μαρκάρισμα από ένα ολοκάδαρο φάουλ που τον πατάει. Είναι φάουλ, ναι. Σε αυτή τη φάση όμως πρόσεξε. Για θέατρο. Ναι, που λάθος σου τη δίνει, είναι φάουλ. Πρόσεξε, είναι έξω όμως όπως σωστά λες, έξω από την περιοχή. Εδώ ήταν το ωραίο. Και πιστεύω αν το μάτς έλεγε και κάνα 0-0 θα είχαμε έτσι. Γιατί στο πάνελ υπάρχουν δύο του Παναθηναϊκού δημοσιογράφου. Εκεί διαφώνησαν οι δύο με τον Κάκο. Το λέει καλά, ρε φίλε, το λέει είναι έξω. Όχι, λέει είναι στη γραμμή. Επέμενε. Είναι στη γραμμή, το λέει. Έξω, όχι, του λέει είναι έξω, ρε φίλε. Είναι, όχι, λέει πατάει στη γραμμή, λίγο, δες το. Είναι λίγο έξω. Δηλαδή, και φαίνεται ότι πέφτει στη γραμμή. Πόσο πιο πολύ, ας πούμε. Βέβαια και πέναλτι δεν είναι τη Ξάνθη. Ο Ολυμπιακός Ξάνθη στο 3-0 που γίνεται 3-1. Είναι απ' έξω. Ναι, είναι κόκκινη Σεμέδο, κάρτα. Είναι ο Σεμέδο τον ανατρέπει απ' έξω και με τη μέσα. Είναι κόκκινη κάρτα, βέβαια. Αλλά επειδή είναι τελευταίος παίκτης, είναι κόκκινη κάρτα καθαρή και προτιμά να δώσουν το πέναλτι και να μην δώσουν κόκκινη, μην κόκκινη, κάρτα, κόκκινη κάρτα. Και αυτό... ποιο είναι το πιο αυτό που θα στήκει στο Ολυμπιακό. Το πιο οδυνηρό. Εγώ λέω η κόκκινη κάρτα του Σεμέδο. Κόκκινη, φυσικά. Ωραία. Επειδή για να το κλείσω και να ξεκινήσει εκτός αν θες να πάρουμε τον φίλο. Πάρ το φίλο. Ναι, πραγματικά είναι έτσι τα πράγματα και εντάξει, τι να πούμε για τον κύριο Κάκο. Να μην ξαναπώ το ίδιο το περιστατικό. Το ίδιο περιστατικό που έκανε. Πόσο δηλαδή να. Ξέρει τι δηλαδή, γνώμη μου. Τόσο δεν υπάρχει τσίπα. Ούτε, την με, έχεις νοιάζει, πει, ούτε με νοιάζει που είναι στο πει. Κανάλι του Ιβάν. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτόν τον άνθρωπο εγώ δεν τον έχω σε εκτίμηση. Εντάξει, από τότε που ήταν διαιτητής. Όχι ότι έχω κάτι προσωπικό μαζί του. Απλά ο τρόπος που σκέφτεται, λειτουργεί και διαιτήτευε και σχολιάζει τώρα είναι συχαμερός για μένα. Ναι, είναι ενδεικτικός. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Και όπως τα ίδια λέω ακριβώς. Και για τον Κολοτούμπα δικηγόρο που είναι πρόεδρος εγώ, σε μια ομάδα του κάμπου. Τα σχόλιά μου όπως βλέπεις, εγώ ειδικά για αυτούς τους δύο τηλεκριτικούς είναι πάντα ό,τι βλέπουν τα ματάκια μου. Πάμε στο φίλο. Έλα καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, γεια σου. Γιώργος είσαι. Εγώ είμαι. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, για να μαθαίνεις φίλε Ζάχο να μαθαίνεις το πώς. Σιγά σιγά. Να μαθαίνεις το πώς. Πώς λειτουργούν οι παοξίδες. Πέσα, θα μαθαίνεις από το ΙΕΚ Τρίγκας. Καλώς σε λέει. Είναι. Και εκεί θα μαθαίνεις. ΙΕΚ Ντρούλινγκ. Άκου να δεις. ΙΕΚ Ντρούλινγκ. Άσε ποιο Ντρούλινγκ ρε. Σταμάτα ρε. ΙΕΚ Ντρούλινγκ. Σταμάτα ρε παπά να πούμε. 16 χρόνια, σταμάτα, ρε, παπά. 16 χρόνια έχω ΙΕΚ Ντρούλινγκ ρε. 17. Τι 18. Για προχώρα. Εσύ δεν έχεις πάρει εσύ προφεσόρα να πούμε. Δεν έχω προφέσο. Για πες. Άντε θα πάω σιγά σιγά στρανιά. Επειδή ο φίλος μου ο Τάσος είναι αρχηγός αυτά και είναι αντικειμενικός, ενώ εσύ να πούμε ακόμα έτσι με τον παπά να πούμε ότι εγώ και έτσι και αλλιώς. Ωραία. Δεν τα βλέπεις τα γράμματα καλά. Αυτό είναι η δική σου αλήθεια. Βγάζει... Ναι. Όχι, δεν είναι δικιά μου, είναι η πραγματικότητα. Αυτό που ακούμε εμείς, εντάξει. Αυτά που ακούμε εμείς από το σταθμό αυτό να δω πέρα. Συνέχεια φαγώνεσαι. Γιατί φαγώνεσαι, ρε. Έτσι, ασχολήσουμε την ομάδα σου. Ποια ομάδα μου ασχολούμαι. Δεν μου λες.
Γιατί ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, ρε φίλε, να μιλώ τίποτα εδώ. Γιατί ήρθα εδώ πέρα. Ο Γιάννο Τάσο να σχολιάζει τον Άρη και εγώ να σχολιάζω και τον ΠΑΟΚ. Τι ήρθα να κάνω. Όχι, δεν είναι έτσι. Α, να μην μιλάω. Ένα λεπτό. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο. Εγώ να μην μιλάω για τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Οκ, το δέχομαι. Ο Τάσο να μιλάει για τον Άρη. Δεν σε ακούω, φίλε, χάθηκε. Εγώ εδώ είμαι. Εγώ δέχομαι την άποψή σου να μην μιλάω. Και άμα θε, δεν θα μιλάω από αύριο για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάσο να μιλάει για τον Άρη. Να μιλάει. Εντάξει, ασχολήσου με τον. Πάντα. Να μιλάς, να λες αλήθειες. Γιατί δεν ξέρεις. Ποιες είναι οι δικές σου αλήθειες, δηλαδή που δεν υπάρχει. Άκου τώρα. Δηλαδή ξέρεις τι εννοεί ο Γιώργος. Εννοεί ότι μένεις, δηλαδή και παρουσιάζεις σε μια εκπομπή που ακούνε πιστεύω πάρα πολλοί κόσμος. Το κύπελο του ΠΑΟΚ το 2001, ότι έβαλε ένα goal offside. Έβαλε, αφού και εσύ το παραδείγμα, δεν είναι. Ναι, ρε φίλε. Ήταν λάθος. Ναι, αλλά ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχω βάλει άλλα 3 γκολ. Μπράβο σου. Σε έχω κάνει πλάκα τον Ολυμπιακό με τον Καζαφέρη. Δεν είπα όμω ψέματα εγώ. Με τον Καζαφέρη διαιτητή. Ναι. Ναι. Δεν μπορεί, δε φίλε. Μα όμως, αυτό σου να, λέω. Να υποτιμήσει. Δεν είναι περίεργο. Να υποτιμήσει και να υποτιμήσει ένα λεπτό ρε Τάσο. Πήρα παλικαρίσια μέσα στον Ολυμπιακό. Θέλοντας... Να απαντήσω όμω έτσι. Ναι, θα απαντήσει. Αφήνοντα υπόνοιε ότι έχασε ο ένα και ο άλλο. Δεν αφήνω καμία υπόνοια. Τα γεγονό λέω. Δεν είπε ο Γιανακόπουλο και πέταξε ξανά. Δεν την έκανε. Έγινε και αυτό έγινε στο μέλλον. Χάνονται όλα μα δεν μου λε. Χάνονται όλα. Γίνονται. Που έχασε στο Χαριλάου. Ποιο. Ο δικό σα που τη βρήκα την μπάλα στην Νεάπολη. Τα ράτσα. Ο Καράμπελ. Ο Καράμπελ που ζητάει και λεφτά τώρα. Επειδή δεν το έχασε. Κάνατε γκολ και πρόκειται στον Πάοκ. Όχι βέβαια. Τότε. Όχι βέβαια. Τι σχέση έχει. Εγώ δεν είπα. Άκουσα ένα-ένα. Λέω ότι και αυτό που εσύ λες με έναν Ολυμπιακό όπως εσύ το λες διαιτητή, αδικήθηκε ο Ολυμπιακός σε συγκεκριμένη φάση. Δεν αδικήθηκε, έβαλε 2 μέτρα goal offside. Ναι. Τι λες μωρέ τώρα. Τι λες τώρα μωρέ. Τι λες τώρα μωρέ. Δεν είναι offside. Καλά ρε πλάκα με κάνεις εσύ, ο άλλος σου πατάει το ποδάρι να πούμε ο Ζέι Ηλίας και τα λοιπά. Τι λέτε ρε, χάτι ελιγμένα απέναντι εκεί πέρα να πούμε. Άντε με τώρα ρε. Δεν είναι offside το goal του Πάουκ του Μπορμπόκη. Ρε είναι offside ρε. Είναι offside ρε. Είναι offside. Δεν μου λες τα άλλα που έχει δώσει ο διαιτητής ο Καζαφέρης, θα έχεις δει ρε σύντρε. Μην το πω τελείως να πούμε βραδιάτικα. Υπάρχει να τη δούμε. Υπάρχει άλλη φάση αφισβητούμενη για πες μας. Γιατί αυτή δεν ξέρω πάνε δώσω ρε. Πάνε δώσω εγώ μέσα ήμουνα ρε. Εσύ λες ότι λέω. Εγώ μέσα ήμουνα με την λαθόμορ τώρα. Άντε μου εκεί να πούμε τον παπά να πούμε. Ένα κύπελο 70 έχεις μωρέ. Άντε μου εκεί μιλάς και εσύ να πούμε. Ένα κύπελο 70 ρε. Και τι έγινε. Επειδή έχω ένα κύπελο 70 δεν μιλάω. Και πού να πας ρε. Τι και πού να πας ρε στη Ζάκο να πούμε. Γιατί ρε φίλε, δεν μιλάω. Τι λες ρε φίλε. Λοιπόν, να κάνουμε το διάλειμμα. Άντε καλή νύχτα. Τι είπατε ρε Γιώργη. Το κάναμε. Λοιπόν, ρε Γιώργη. Μου ζήτησε κάτι πολύ εύκολο. Τι είπα. Να θυμηθείς πριν 19 χρόνια αν υπάρχει κάποια αφισβητούμενη φάση. Βάλε. Γιατί αυτή δεν ήταν αφισβητούμενη. Βάλε τα στιγμιότυπα. Δυστυχώς υπάρχει βίντεο. Παίζεσαι ρε φίλε. Δηλαδή. Εγώ λέω κάποια ψέμα ρε παιδιά. Συγγνώμη. Βάζει τον άνθρωπο τώρα. 50 δεν έχει φτάσει το ίντερνετ εκεί στη Χαλκιδική. Πριν 19 χρόνια. Ναι. Δηλαδή, άκουσε τι τρυπάκι το βάζει. Ναι. Να ψάξει. Να ψάξει. Όχι, ξέρει τι είπε. Α, περίμενε. Απίθανο. Ωραίο αυτό. Ξέρει τι είπε. Ναι. Που πατάει, λέει το Ζε Ηλίας, λέει. Και μετά του λέει έγινε τέτοια φάση και λέει δεν ξέρω. Είναι σαν να σου λέω τώρα. Ναι. Έτσι, ότι το 1970 που πήρε το κύπελο επί του ΠΑΟΚ. Ναι. Έτσι. Έχει φάξει σε 3 φάσει τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώ και εκεί μα φάξατε. 2 πέναλτι βάρεσε και 2 γκολ μακύρωσαν. Και εκεί με έσφαξε, αλλά δυστυχώ ήμουν καλύτερο. Ψέματα είναι και αυτά. Ήταν κατεστημένο. Ο Σαββίδη αυτή ήταν. Δεν ήταν ο Σαββίδη, ήταν άλλοι. Ναι. Σε είδη τελείωναν. Mm. Από Άσλ ξεκινούσαν και σε είδη τελείωναν. Λοιπόν, έχουμε 2 γαμέσα, τι πάρουμε. Πάρτε τώρα έτσι όπω είναι. Δεν πειράζει. Ναι, μην μιλάω, ρε Γιώργο. Γιατί ρε Γιώργη μου. Γιατί καλέ μου άνθρωπε. Καλησπέρα. Γεια σου Κωνσταντίνα. Έχουμε πύρο μαδών. Τι κάνουμε. Καλά ρε Κωστά. Ωραία. Νομίζω ότι μιλούσα της άλλος, δεν κατάλαβα τι μου να βγω. Δεν κόλλησε το ίντερνετ σήμερα έτσι. Όχι ευτυχώς. Μας έκανε πλήση κεφάλαιο άλλο το κόλλησε. Για να καταλάβει γιατί ο Τάσος δεν το ξέρει, εκείνη την ημέρα κόλλησε το ίντερνετ σε μία. Και έπαιζε του Τσαλτίδη. Του Τσαλτίδη ένα λεπτό συνέχεια στο ίδιο. Ξέρω. Θεωρώ ότι ήταν δάκτυλος. Anyway. Καλά τώρα, μην την ψάχνεις. Από πολύ ψηλά. Τσαλτίδησε. Του λες φίλε μου Ζάχο, το τελικό το 2001. Το ξέρεις ότι θα μπορούσες να ήσουν και εσύ στο τελικό. Το 2001 το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, ναι, με το Γαύρο. Ναι. Νομίζω αν είναι εκείνη τη χρονιά αποκλείστηκα από τον Ολυμπιακό με το πέναλτι του Σέσιτς. Την ίδια χρονιά. Όχι, δεν είναι. Από τον ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Α, σοβαρά. Ναι, από τον ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Ένα στο Χαριλάου, 2-0 με στην Τούμπα. Μήπως
Όχι, εκείνη τη χρονιά ήταν. Και τη χρονιά που πέφτει μαζί τελικό, ναι. Αγαπημένα μου Ζάχο, μέσα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ, ποιες ομάδες απέκλεισε πριν φτάσει να παίξει μέσα, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι, για πες μας. Α, σου αναφέρω. Για αναφέρω. Πρώτη ήταν ο Ολυμπιακός και η δεύτερη ήταν η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός πρώην τελικά, η ΑΕΚ ξέρουμε τελικά. Είναι εκείνες τις χρονιές, έχεις δίκιο, που περνούσαν την Τούμπα. Δεν έχανε 12 χρόνια, και, αλλά τον κέρδισε όποτε τον έβλεπε πέσει στο κύπελο. Εκείνη τη χρονιά είναι. Εκείνη τη χρονιά, ξέρεις, τον κέρδισε και εκτός και εντός. Αυτό λέω. Το ίδιο λέμε. Το ίδιο λέμε. Μα το ίδιο λέμε. Ναι, θέλω να σου πω ότι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ όταν παίζει τελικούς, δεν παίζει τελικούς γιατί έχει περάσει Ξάνθες, η μεγαλύτερη ομάδα Θεωρώ ότι η Ξάνθη που είναι για μια ομάδα σαν την Ξάνθη ή σαν τον Ατρόμητο που είναι όνειρο ζωής να πάνε τελικό, προβάλλουν περισσότερο αντίσταση από μια ομάδα που έχει 50 κύπελα. Δηλαδή, και περνάει αέρας από. Και περνάει αέρας. Άρα ήθελε τώρα να κρυωθεί τον Ολυμπιακό, εσύ. Φυσικά με τον Ολυμπιακό. Αν δεν τρώμε, τότε θα κρυωθεί τον Ολυμπιακό. Φυσικά με τον Ολυμπιακό στο τελικό το θέλω. Ημιτελικό τελικό. Ημιτελικό τελικό θέλω τον Ολυμπιακό. Αυτό που λες έχει μια δόση αληθεία. Αν το πάρουμε από άποψη θελήσεως. Αλλά από άποψη δυνατοτήτων δεν μπορεί να ισχύει. Ναι. Δηλαδή το να παίξει εσύ τώρα με τον Ατρόμητο προημιτελικά π.χ. αντί να παίξει με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Δεν το ίδιο. Εξήγησε μου τότε εσύ αυτό που σου λέω. Και είναι και στατιστικό, δεν ξέρω. Τις χρονιές που ήταν Παντοκράτορας, ΕΠΟ, Γκερτζίκηδες και πιο παλιά. Γκερτζίκη το λέω γιατί είναι πιο πρόσφατος, έτσι. Λοιπόν, σε διαιτησία και εξωαγωνιστικά Ολυμπιακός, δεν έχανε στην Τούμπα. Και όποτε τον έβρισκε στο κύπελο, τον κομμάτιαζε. Πώς γίνεται αυτό, για πες μας. Δεν έχανε στην Τούμπα, θυμάσαι πώς δεν έχανε στην Τούμπα, γιατί το λες έτσι απλά σαν μια λέξη. Πώς δεν έχανε στην Τούμπα. Ναι, δεν έχανε, κέρδιζε επί το πλήστο, ναι. Ναι, πώς δεν έχανε, θυμάσαι τον τρόπο. Τέλειωνε με 10 και με 2 πέναλτι παίρνει τον Ολυμπιακό. Αυτό σου διαφεύγει από την καταλαβαίνω. Εμείς όταν λέμε όμως, όταν μας αδικούν με τον Ολυμπιακό, μας λες είσαι παράρτημα. Ας τις αδικίες, έτσι μας λέτε. Όχι, όχι. Το λόγο, το λέω ο πρόεδρός σας. Δεν το λέμε εμείς. Ποιος το λέει? Δεν το λέμε εμείς. Ποιος το λέει? Μα δεν μιλάμε για τώρα. Δεν μιλάμε για τώρα. Και πρόκαρη πίδη λέμε. Μα και πρόκαρη πίδη λέμε. Δεν μιλάμε για τώρα. Γιατί σου είπα ποτέ κανείς παοκτής ότι δεν σας έσφαζε ο Ολυμπιακός. Α, ξέρω. Ναι, όχι, εσάς όταν σας έσφαζαν. Ναι, όταν σας έσφαζαν είναι σφαγή και εμάς όταν μας φάζουν είναι παράρτημα, δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κοίταξε, λέω και ο Κώστας το λέει. Και ο Κωνσταντίνος μιλάει για σφαγές του Ολυμπιακού κατά του Άρη. Και εγώ έχω πει ότι εδώ έχουν σφάξει ο Ολυμπιακός τον Άρη. Από την αντίθετη πλευρά όμως, δεν έχω ακούσει κάποιον Αριανό να παραδεχτεί ότι ο Γάβρος έσφαζε και σφάζει χρόνια τον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Όλα τα άλλα ήταν φιλικά για μας. Πάμε. Μόνο σας φάζουμε. Κλείσε με αυτό λίγο, Κώστα. Κλείσε με αυτό γιατί. Με αυτό ήθελα να σου υπενθυμίσω πώς φτάσαμε στους τελικούς. Ωραία. Και ότι θα μπορούσες και εσύ να είσαι θέσμα. Αν είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό κάποτε. Το 70 έχει κάποιο δίκιο και είναι λογικό αυτό. Πλέον το 70 ξέρει ποιον απέκλεισε και πήγε τελικό εσύ και ποιον απέκλεισε ο Άρης. Δεν μπορώ να θυμάμαι τόσο παλιά, δεν το ψάχνω να σου πω την αλήθεια. Ωραία, ρε φίλε. Το δέχομαι, το δέχομαι, το δέχομαι. Καλή σας συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, Κώστα. Να είσαι καλά. Μην μιλάς για αποκλεισμούς και τελικούς. Να είσαι καλά. Πάρε δες τα 7 κύπελα που έχει ο ΠΑΟΚ, ποιους έχει αποκλείσει. Και πάρε δες και εσύ ποιον έχεις αποκλείσει όταν πήγες τελικό. Εγώ δεν το πήρα όμως. Δεν έχει σημασία. Και εγώ πήγα. 70 λέω που πήγα. Και εγώ έχω πάει σε άλλους 16-17 τελικούς και τους έχω χάσει. Όντα. Πάμε. Στατιστικό είναι αυτό που λες, έχεις δίκιο σε αυτό. Πάμε, έλα φίλε, καλησπέρα. Την πραγματικότητα δείχνει η στατιστική. Καλησπέρα στο Ζάχο Ντρούλινγκ που θυμάται ακόμα και την εξαφάνιση των δεινοσαύρων γιατί ήταν κρυμμένο σε σπηλιά. Δεν παίζεσαι, ρε παιδί μου, δεν παίζεσαι. Όχι, θυμάμαι το 70 ότι ο Άρης. Εκτός αν το. Όχι, θυμάμαι. Θυμάται και ο τελευταίος τυρανόσαυρος πώς έπεσε. Ναι. Το 70, επειδή ήμουν 20 μηνών, δεν μπορώ να τα θυμάμαι. Το διάβασα όμως και δεν νομίζω να γράψαν ψέματα. Ο Άρης σε μονό ματς απέξε τον Παναθηναϊκό στον προημιτελικό. Στο Χαριλάου, στον ημιτελικό τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και εσύ έπαιξε ημιτελικό με το Εγάλο. Δεν είδα να λέει κανένας, δηλαδή αν το παίρνω ΠΑΟΚ, τον Εγάλο αποκλείσαμε στον ημιτελικό στην Τούμπα. Σε άλλους ημιτελικούς, ημιτελικούς και παρά προημιτελικούς. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι. Σωστό είναι. Μα εγώ είπα ότι δεν είναι σωστό αυτό που λέω, σωστό είναι. Τώρα μιλάς για ένα μόνο μάτς. Λέω ένα που το πήρα. Δεν πήρα από άλλο κύπελο. Ένα έχω πάρει ο καημένος. Αυτό θα θυμάσαι. Και ένα φέτος δύο. Αυτό θυμάσαι. Ναι, αλλά πήγες άλλους τρεις τελικούς. Δεν έβαλε τέσσερις. Δεν έβαλε ούτε γκολ. Και κοίτα πώς πήγες τελικούς. Έλα, έλα. Πάμε να μιλήσει για μπάλα ο προφέσορ. Να μιλήσει ο άνθρωπος για μπάλα. Αφήστε τον. Έλα, Θόδωρο. Έλα. Sorry. Κάτι σύντομο για σένα, το 20 λεπτό το πρώτο του Άρη ήταν το καλύτερο 20 λεπτό, το καλύτερο βασικά ημίχρονο που έχει κάνει ever φέτος. Άσχετα ήταν με τον Πανιόνιο. Παίζει ρόλο και λίγο. Ήταν και δύσκολο παιχνίδι γιατί παίζουν υποτίθεται τη σωτηρία την κατηγορία του. Το είπα, έχει δίκιο.
το καλύτερο σου παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, το είπαμε. Είναι αυτό για τον Άρη. γιατί έχω πολλά να πω. Συμφωνώ με τον φίλο μου τον Ντρέγια για τον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Δεν μιλάμε. Είπες καλή κουβέντα για Άρη. Είπες καλή κουβέντα για Άρη και λέει το είπες αυτό. Προχώρα. Αφού έχετε, με κάνεις νόημα, έχει τρεις γραμμές. Τι να κάνω. Άμα λέμε δύο φορές το ίδιο. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε για ΠΑΟΚ, λέγε. Ναι, λοιπόν. Ο Δόνης δεν έκανε κάτι μαγικό. Έκανε ό,τι όλοι οι προπονητές. Περσάρει τον ΠΑΟΚ, αφήνει όταν παίζει ο ΠΑΟΚ με Ισίδη και Βαρέλα, αφήνει την μπάλα σκόπιμα να πάνε σε αυτούς και μετά τρέχουν τους, με το που κάνουν δύο βήματα, πέφτουν δύο παίκτες πάνω τους και τους παίρνουν την μπάλα. Εσύ κύριε Φερέιρα, δεν στο έχουν κάνει μία, δεν στο έχουν κάνει δύο, έχει πάει πλέον έξι μήνες αυτή η κατάσταση, φτάνει. Κούρασες. Κούρασες με το σύστημα που δεν ξέρει κανένας που πάει, φόρτωσε τον άξονα και σε έκανε ο Δόνης γιογιό χωρίς να κάνει τίποτα. Θα πρέπει να βάλεις κάποια στιγμή στο οχτάρι το Μίσιτς και άμα θες να παίξεις με δύο playmaker παίξε με Μίσιτς και Μαουρίσιο. Έχεις δύο δεκάρια Πέλκα και Μπίσεσβαρ και μου τους αφήνεις έξω και μετά θες να τους βάλεις στο 80 για να σου βγάλουν τα κάστανα τη φωτιά. Δεν πρόκειται ούτε τρία ημίχρονα να παίζαμε. Μου αφήνεις τρεις στόπερ πίσω και κανένα στόπερ δεν πιάνει έναν επιθετικό. Δηλαδή κάθονται τρία άτομα απλά και κοιτάνε ποιος θα πάρει την μπάλα και μετά τρέχουμε όλοι μαζί. Όταν αφήνουμε τρεις αμυντικούς πίσω, ο ένας παίρνει το center for, ο δεύτερος παίρνει τον κρυφό κυνηγό ή τον extreme που θα βγει στην πλευρά, man to man, για να μην πάρει μπάλα και βγει αντεπίθεση και ο τρίτος δίνει βάθος. Είναι έτσι ή δεν είναι τραγιά ή θα τρελαθούμε τώρα. Έτσι είναι. Ο Φερέιρα πραγματικά έχει κουράσει γιατί έχει αιμονές. Έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος διαπρέπει στον χώρο του κέντρου, το βλέπουμε να παίζει πίσω από τον επιθετικό. Στη θέση στην οποία όταν έπαιζε στο κέντρο, πάσαρε, μοίραζε, σκόραρε, συνέχεια ανελιπώς και έκανε, οργάνωνε το παιχνίδι και ήταν ένας διαφορετικός ΠΑΟΚ. Ξαφνικά και επειδή. Αν παίχτη που έχεις playmaker, πας και μου το βάζεις μπροστά και δεν έχεις άνθρωπο να ξεπερνάει τον κόλπο και πιέζουν και τρώνε τον κόλπο. Έβαλε. Τον κόλπο που φάγαμε και ο Γιαννούλης, άμα δεις και ο Βαρέλα και ο Μάτσο, όποιοι παίρναν την μπάλα. Ήτανε μαρκαρισμένοι με πέντε άτομα και δεν ξέρω τι να την κάνω. Πρόβλημα με τον Φερέιρα. Η ομάδα δεν δουλεύει. Νομίζω ότι προσπαθεί να φτιάξει την προπονητική του καριέρα και το προπονητικό του όνομα εφαρμόζοντας μια νέα τακτική σε μια ομάδα που ήταν αλλιώς φτιαγμένη μέσα στην αγωνιστική περίοδο με τον ΠΑΟΚ. Πειραματισμούς λοιπόν σε μια ομάδα η οποία κάνει πρωταθλητισμό, είναι η πρωταθλήτρια η Ελλάδος, η κυπελούχος ομάδα Ελλάδος πέρσι, δεν κάνουμε κύριε Φερέιρα. Εντάξει, δεν γίνεται σε αυτό το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Τα έλεγα την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν άκουγες. Ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί ταχύτητα. Δεν γίνεται λοιπόν να μου έχεις έξω από την εντεκάδα τον Πέλκα. Δεν γίνεται να μου έχεις μέσα το βαρύ κορμί τον Εσίντι στο κέντρο. Δεν γίνεται να μου έχεις μέσα τον ανέτοιμο όπως φαίνεται Μαουρίσιο. Δεν γίνεται να έχεις εκτός αποστολής τον Λάμπρου. Δεν γίνεται. Σε έκανε γιογιό ο Παναθηναϊκός. Αν τον έπαιζε σε μπλόκαρε λίγο το Γιαννούλη, το Βιερίνια και το Μάτος, γιατί πήρε χαμπάρι ότι παίζει από τις πτέρυγες και ήσουν ψηλά τα χέρια. Είχε ντουμπλαρίσματα στα μαρκαρίσματα. Έτρεχε πρώτος με πρέσινγκ και πάνω στην μπάλα. Δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε μπαλιά. Βέβαια θα ήταν ένα διαφορετικό μάτς. Τώρα μου δίνετε ευκαιρία να πω και δύο πράγματα, διότι στην πρώτη καλή ευκαιρία εκεί, αν το κάνει ο Σφιντέρσκι 0-1, είναι ένα άλλο μάτς. Πολύ άλλο μάτς. Ή άμα γίνει το 2-1 με τον Μίσιτς. Αν το κάναμε έτσι πως παίζαμε, πάλι θα χάσαμε. Όχι, φίλε, δεν είναι. Όχι, πάλι δηλαδή. Θα, όχι, κοίταξε. Πρέπει να το δούμε πιο ψυχρά. Διαφωνώ. Αυτό το πράγμα που έχει κάνει φαίνεται στους παίκτες, ρε Σιτάσου. Φαίνεται στην ομάδα. Δεν πιστεύει η ομάδα. Με 0-1 θα ήταν άλλο μάτς. Μετά αν όμως και τα ίσως και στον Άρη 0-1 το έκανες και έχασες 4-2. Ναι. Δηλαδή δεν προεξοφλήσω ότι θα το πάρεις το μάτς. Εντάξει, το θέμα μου είναι πιο. Και άλλα μάτς, φίλε, δεν ήταν να τα πάρεις και τα πήρες. Έτσι είναι, έτσι όπως το λες, συμφωνώ. Εντάξει, αλλά έφτασες εδώ ρε Φερέιρα, εσύ παίρνεις 2 εκατομμύρια. Δεν παίρνω εγώ ούτε ο Τρέγιος ούτε ο Ζάχος. Εσύ θα μου βρεις τη λύση. Εσύ παίρνεις τα 2 εκατομμύρια. Θέλω, όταν έχει 5 παίκτες, εσύ είχε ο Δόνης 5 παίκτες και στο πέναλτι είχε 8 παίκτες μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μέτρα τους. Όταν λοιπόν με βγαίνει με 8 παίκτες ο Σκαμμένος και εγώ έχω πίσω 2 στόπερ τον Μπούγκουρα, εσύ. Δηλαδή ο Θεός έχει τον Μπούγκουρα πίσω και δεν μπορείς να το βγεις στην κόντρα να το βάλεις στα δίχτυα. Έχει, θα με τρελάνεις, δεν ζητάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχει μεγάλη μερίδα ευθύνης με τις αιμονές και τα κολλήματα που έχει ο συγκεκριμένος προπονητής, αλλά έχουν τεράστια ευθύνη και οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ο Βιερίνια είναι χώμα. Ο Μπίσεσβαρ θυμίζει συνταξιούχο. Ο Πέλκας όποτε μπήκε δεν
πιστοποίησε την αγωνιστική του αξία. Ο Μάτος έκανε δύο ανεβάσματα σε όλο το μάτς και το πρώτο το έκανε στο 82, στο 2-0. Κόρνερ ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο 80. Να λέμε για το Φερέιρα μαζί σου, έχει τις αιμονές του, είναι ντεφορμέ, δεν διαβάζει καλά το παιχνίδι, δεν μπορεί να γυρίσει παιχνίδι από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτά είναι και οι παίχτες. Τώρα, να τους βάλει κάτω, όμορφα, ωραία, μέσα στα αποδυτήρια, να βρούνε το τι φταίει και να τη γυρίσουν λίγο την πλάκα. Γιατί έρχονται δύο σημαντικά μάτς. Ένα Φεβρουάριος γεμάτος, δύο με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο και το μάτς κλειδί που μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση και να σε ξαναπάει κορυφή με το γάβρο εδώ πέρα μέσα. Αυτά, Θοδωρή. Να πάρουμε και τους υπολείπους. Οκ. Έγινε, Θοδωρή. Καλή χαρά. Έλα, έλα. Και αύριο μέρα είναι. Με λίγα λόγια να σχολιάζουμε. Έχουμε δικαίωμα στην άποψη να μην μηδενίζουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Φίλε. Έκλεισε ο φίλος. Έκλεισε και αυτός. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Έλα, Γιάννη. Έλα, Γιάννη. Ο Αριστίδης με τι κάνει. Α, ο Αριστίδης. Μοιάζουν οι φωνές πάνω. Σέντος και ο Γιάννης. Ναι. Έλα, πάμε. Προφανώς έχει πολλά εξφαχτεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι δεν το συζητάμε από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν το έχει αποκλειστικότητα, έτσι. Έχει σφάξει πολλές ομάδες ο Ολυμπιακός κατά το παρελθόν, έτσι. Το έχουμε πει. Έτσι, όχι για τον που είπες εσύ τραγιά. Αν έχει σφαχτεί, πολλά έχει σφαχτεί, είναι γεγονός, δεν χρειάζεται. Εγώ είπα ότι έχει σφαχτεί και ο Άρης από τον Ολυμπιακό όμως. Πώς, ορίστε. Εγώ είπα ότι και ο Άρης έχει σφαχτεί από τον Ολυμπιακό πολλές φορές. Εντάξει, όχι. Ναι, το έχει πει. Ρητορική ερώτηση είχες κάνει πριν τέλος πάντων και το επισημαίνω. Πάμε, Άρη. Από εκεί πέρα, αυτό που έλεγε προφανώς ο Τρέγιας πριν, για ότι τα έχουν φτιάξει κάτω εδώ τουλάχιστον, στον Πειραιά, στην Αθήνα, στην Αττική, οι ομάδες, οι τρεις μεγάλες ομάδες, κάτι που πρέπει να γίνει ανάλογο και στη Θεσσαλονίκη με το σκεπτικό πώς, όχι βέβαια να ανοίξουν φιλίες ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και βάζω και τον Ηρακλή μέσα. Uh-huh. Προφανώς να προσπαθήσουν, όπως είχε γίνει κάποτε με το μπάσκετ τη δεκαετία του 80, να φέρουν το ποδόσφαιρο εκεί πάνω και να το καθαρίζουν εκείνοι οι τρεις της Θεσσαλονίκης, όπως γινόταν χρόνια εδώ κάτω, πριν πει στην ΟΠΑΚ. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από τη στιγμή που υπάρχει μόνο σε αυτές και όχι μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος ή εισάξιο από αυτών σε άλλες ομάδες. Μπορεί έτσι να γίνει σταδιακά, αν ενδιαφερθούν και άλλες ομάδες, να είναι, ρε παιδί μου, τόσο το ίδιο δυνατές, τουλάχιστον οικονομικά, όσο αυτή τη στιγμή είναι ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ, προς αβίδη εποχή, αν θυμάστε με πόσα χρόνια, 10-15 χρόνια, ήταν διοικήσει πρωτοδικείου. Ναι, και τα τακιμιάσματα να τα αφήσει, προφανώς αυτό πάλι ο Στρέγιας έλεγε, ότι τα τακιμιάσματα με τις ομάδες του ΠΟΚ να τα αφήσουν κατά μέρος, τώρα ίσως προφανές είναι ο Άρης. Και όλοι να τα αφήσουν, γιατί και ο ΠΑΟΚ είχε κάνει τακιμιάσματα για να ρίξουν την παράγκα την κόκκινη με Μελισανίδη και Αλαφούζο. Αυτό προφανώς έλεγε. Εγώ θυμάμαι τις αγκαλιές στον τελικό που φάγαμε 4 με τον Παναθηναϊκό που τον κράζαμε όλοι τον Ιβάν. Και το λέγαμε μη με αυτούς. Αυτοί, ο Γατούλης και ο Αφραγκούζος, είναι οι επόμενοι δυνάστες σου. Του τα λέγαμε. Κάτι τέτοιο σκεπτικό μάλλον εννοούσε ο Δραγιάς όσον αφορά για το θέμα που είχε γίνει με την δημοσιογράφο και ήδη ηλεκτρονικό παραγωγό, δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα στο Μέτρο Σπορτ. Εγώ ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έτσι, και εγώ θα πω ότι όλα τα δίκαια τα έχει η κυρία αυτή. Αλλά πιστεύω εγώ να υποστηρίξω τον Ζάχο αυτή τη φορά, γιατί δεν τα έβαλε σωματικός ο Ζάχος. Με τον πρόεδρο τα έβαλα. Δεν έχει να κάνει με άντρα και γυναίκα. Εγώ αυτό πιστεύω. Φίλε, μπες λίγο στο προφίλ του Ζάχου και δες λίγο τα σχόλια τι υποτιμητικά είναι για μια γυναίκα που έχει τρία παιδιά. Ναι, εντάξει. Προφανώς έχει τρία παιδιά. Άστο. Δηλαδή αν καταπιανόμαστε με τον καθένα τη γράφει και πάρω κι εγώ ότι τη γράφει μία Αριανού, ξέρω εγώ, μία φίλη του Ολυμπιακού, μία του Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν βγάλω μάκρη. Οκ, okay, τελείωσε. Απλά όχι, αυτό ναι, ήθελα να πω. Παιδιά, καλή συνέχεια. Γεια σου, ένα λεπτό για να. Για να έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά δεν είναι οποιοδήποτε φίλαθος, άλλο να γράφει μία φίλαθος και άλλος μία που να έχει δημόσιο λόγο, έτσι. Εγώ δεν το βρήκα σωστό, άποψή σου, λίγο τραβημένος. Άποψή σου ήταν, δεν χρειάζεται να λέει. Τσατίστηκα. Δεν πειράζει, άποψή σου είναι. Εγώ το θεωρώ λάθος. Και ειλικρινά, άποψή σου. Επειδή σε ξέρω, σαν άνθρωπο, βγάζω το παδικό έξω. Στο παδικό σκοτωνόμαστε, αλλά σαν άνθρωπο σε ξέρω.
Ειλικρινά έπεσα τα σύρεφα. Εντάξει, άποψή σου. Εγώ νομίζω δεν έκανα κάτι κακό. Επαναλαμβάνω, εγώ για τον πρόεδρο το έγραψα. Αυτό έλειπε. Γι' αυτό είμαστε για να διαφωνούμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα, το όνομά σου, φίλε. Χαίρετε, κύριε. Ένα παλιό φίλο, Ζάχο. Παλιό γνώριμο. Αν καταλάβει από τη φωνή στην πορεία, έχει καλό. Για προχώρα. Κάτι σου λέει. Λοιπόν, πάω ξύς. Έλα. Το όνομά σου, άμα θέλει, βέβαια. Δεν. Κώστας. Έλα, Κώστα, πάμε. Χρόνια έχουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να πω για τον Πάοκ να επισημάνω τρία πράγματα. Τρία ρεκόρ που έχει. Πρώτον, σαν Πάοκ, έχω παίξει 14 φορές τελικό στην έδρα των αντιπάλων. Ένα. Δεύτερον, έχω τις περισσότερες νίκες κατά του Ολυμπιακού, περισσότερες και από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Ισχύει. Τους υποτιθέμενους αντιπάλους του, συνολικά. Αν δεις την ιστορία, έχω περισσότερες, ο Ολυμπιακός τις περισσότερες ήττες έχει από τον ΠΑΟΚ. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Mm-hmm. Από θεσπίσεως ποδοσφαίρου στην Ελλάδα το 1959. Δεν μιλάμε από το 70, είναι ακόμη περισσότερες και μετά. Mm. Και τρίτον, έχω αποκλείσει δεκάδες φορές σε διπλά παιχνίδια αυτές τις ομάδες. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω, φίλε Ζάχο, εσένα. Mm. Πότε απέκλεισες σε διπλό παιχνίδι στο κύπελο Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ? Έστω και μία φορά. Τον Παναθηναϊκό δύο φορές σε μόνο, όχι σε διπλό. Ναι. Όχι σε διπλό, ρωτάω. Όχι, διπλό στο τίμιο. Μα δεν πήγαινα. Ένα εγώ. Ένα έξω, ναι. Μα δεν πήγαινα, κάτι φίλε. Κάτι μα δεν που πήγαινα, φίλε, εγώ, σε, δεν πήγαινα εγώ, φίλε, σε ημιτελικούς ή τελικούς. Ναι. Όχι, έχεις πληρωθεί πάρα πολλές φορές σε διπλά παιχνίδια και έχεις αποκλειστεί όλες φορές. Ναι, εντάξει. Εγώ έχω ανατρέψει σκορ 3-0 και. Δύο φορές 3-0 και 4-0. Αυτό τι δείχνει, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτό τι δείχνει. Ναι, όχι, δείχνει τη μεγάλη διαφορά δυναμικής που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο σωματεία. Αυτό δείχνει. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, ιδιαίτερα τώρα με τον Ιβάν υπάρχει. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχει. Όχι, και πριν τον Ιβάν υπήρχε. Πριν τον Ιβάν δεν νομίζω να υπήρχε καμία διαφορά δυναμικότητας. Δεν είναι δυνατόν να έχω παίξει 14 τελικούς στην έδρα των αντιπάλων. Εντάξει, ρε φίλε. Να έχω αποκλείσει. Το κύπελο είναι. Και προηγουμένως και ο Τάσος το είπε. Το κύπελο, εντάξει, αυτό που λες είναι σωστό. Δεν είναι μόνο το κύπελο. Είχα πάρει και δύο πρωταθλήματα. Έχω τις περισσότερες νίκες κατά του Ολυμπιακού από κάθε άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Mm. Που υποτίθεται ότι οι ανταγωνιστές τους ήταν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Αλλά εγώ έχω τις περισσότερες νίκες κατά του Ολυμπιακού. Είπες προηγουμένως, βέβαια αυτό το πιστεύω γιατί το λέει και ο Κώστας και το δέχομαι, δεν είναι έτσι. Αλλά είπες προηγουμένως από το 59. Δυστυχώς για σένα δεν έχεις το 59 όμως το ποδόσφαιρο, φίλε. Εντάξει. Εκτός αν θέλουμε να τα. Από το 59 όμως παίζουν όλοι με όλους. Ενώ πρώτα ήταν ποδόσφαιρο τριών ομάδων, πέντε ομάδων. Πρώτα όλοι με όλους έπαιζαν. Τι να κάνουμε. Πόλεμοι, παγκόσμιοι πόλεμοι. Εντάξει, φίλε, μη λέμε τώρα συνέχεια τα ίδια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, αύριο άμα γίνει. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Και αύριο άμα γίνει πόλεμο τύπου αξιόλογο με την Τουρκία, δηλαδή. Τι θα γίνει, δηλαδή. Θα λέμε προπόλεμο, δεν ισχύει του πάω και τέτοιο. Το ότι όλος ο ελληνικός τύπος όταν αναφέρεται σε παραδόσεις ποδοσφαιρικών παιχνιδιών. Ξεκινάνε όλος μα όλος ο ελληνικός τύπος ξεκινάει από το 1959 τυχαίο. Δεν νομίζω, ναι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Εγώ δεν, αν μου βρεις μια εφημερίδα που λέει παράδειγμα παίζει Άρης Πανιώνιος ναι, και λέει την προϊστορία. Λέει από το 59 δεν ισχύει δηλαδή τα προηγούμενα, δεν ισχύουν. Όλα που λέω είναι ότι όταν θεσπίστηκε. Ο Κώστα, εντάξει, οκ. Εντάξει, η γνώμη σου, δεν το συζητάμε. Για να σου θυμίσω ποιος είναι. Για πες. Ναι, κάτι μου λέει η φωνή σου, πραγματικά όχι για να το πω. 80%. Όχι ρε φίλε. Όχι. Χρόνια και δαμάνια. Ξέρεις πότε το είπαμε τον Τάσο. Πριν την προηγούμενη εβδομάδα κατεβαίναμε και λέω για να πω την αλήθεια, δεν θέλω να λέω ψέματα. Νόμιζα ότι ο Κώστας ήταν ο 80%. Ο Παπαμπρίζας. Είσαι εσύ. 80%. Είχα να βγω πολλά χρόνια γιατί είχα θέματα δικά μου τέλος πάντων. Εντάξει. Καλά είσαι αυτό. Είχαμε συγκρουστεί. 80% ναι. Ναι, πολλές φορές. Και πάλι δεν είπα να με καταλάβεις, αλλά. Όχι, στο ορκίζομαι κάτι με λέγει η φωνή σου, αλλά τώρα μιλάμε εσύ για 10 χρόνια και πριν, έτσι. Πάνω από 10 χρόνια. Να είστε καλά, παιδιά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Κώστα, να σε ακούμε και πιο τακτικά, έτσι. Από τώρα σε λέω ο 79% γιατί είχε χρόνια να βγει. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Καλησπέρα, παιδιά. Γίνεται πανικό. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εντάξει, βέβαια δεν μπορούσα να μιλήσω για το Μάτσου Πάουκ αύριο. Και αύριο, και αύριο. Γίνεται πανικό. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε. Καλά, δόξα τω Θεώ, φίλε, καλά εσύ. Ο Κώστας από το Μανχάιμ από τη Γερμανία. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σου, Κώστα. Τι κάνετε, καλά είστε, έτσι. Πάλα, λοιπόν, φίλε. Τάσο ναι, και Ζάχο, ειδικά για τον ομιλιάτη μου, τον Τάσο του Θέγια. Ναι. Άκουρε, Τάσο, είσαι χρόνια στη Θεσσαλονίκη και εγώ εκεί μεγάλωσα. Εσύ είναι δυνατόν, Τάσο μου, να τρως παπά από τον Πορτογάλο, ότι αυτός είναι και το λες και προπονητή. Εγώ στη βάση πριν από δύο μήνες που πήρα και σου παρετώ την Καζαντέ που βρισκώ ένα τι σου μεγαλύτερο θα φάμε παπαντιλίκη πριν από την Πράγα, πού ήταν αυτό Τάσο? Σ' ακούω.
Πού ήταν, πήραν την πλάκα και έτσι εγώ δεν έχω γνώσεις. Είπα ρε φίλε, ήταν κάκιστος ο προπονητής, αλλά δεν φταίει μόνο ο προπονητής. Όχι, πού ήταν, πήραν την πλάκα. Τι? Σε ποια ομάδα ήταν πριν? Πήραν την πλάκα. Πήραν το πάρουμε εμείς σαν προπονητής που ήτανε. Α, νομίζω δεν ήταν σε καμιά άλλη ομάδα. Πριν την πλάκα σου. Δηλαδή, ναι, πού δηλαδή ήταν δηλαδή. Ναι. Δηλαδή σου καχαιριάζει το κεφάλι να παθαίνουν κουράγουμε. Συγγνώμη, εσύ κατάλαβες δηλαδή εγώ ότι έπλεξα το εγκόμιο του Φερέιρα? Όχι, τόσο. Όχι, ακριβώς αντίστοιχο, γιατί είσαι πανέξυπνος. Του φάγανε όλοι υπόξενες. Προπονητή του λένε. Κωνσταντίνε, εγώ αυτό που λέω είναι ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ βάλεται από, διάφορες μορφές επίθεσης κατά το πρόσωπό του. Εντάξει. Και νομίζω ότι το να μηδενίσουμε ή να αναθεματίσουμε ή να κακολογήσουμε ή να βρίσουμε ή να κοπανίσουμε αυτή τη στιγμή μόνο κακό θα κάνει. Επίσης, ναι, θεωρώ, επίσης Κωνσταντίνε μου, θεωρώ ότι θα ήταν τεράστιο λάθος, μεγάλο λάθος να τεθεί θέμα προπονητή αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Αυτό που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο να γίνει είναι να βρεθεί ο Ιβάν Σαββίδης, όλη η διοίκηση του ΠΑΟΚ με προπονητή και παίκτες και να κάτσουν να κάνουν μια όμορφη συζήτηση σε ένα τραπέζι του Μακεδονία Παλάς και να βρούνε το τι φταίει. Δηλαδή να τον πούνε, έλα εδώ ρε Φερέιρα, εδώ εσύ βλέπουμε ότι έχεις αιμονές. Το βλέπουμε εμείς, εσύ που παίζεις 2 εκατομμύρια, το βλέπεις. Δηλαδή ο Μίσιτς δεν μπορεί να παίζει πίσω τον επιθετικό ρε φίλε. Στο κέντρο θα παίξει ο Μίσιτς, είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, ο Μαωρισιό δεν είναι έτοιμος, δεν το βάζει 90 λεπτά. Το ίδιο και το Βιερίνια, ο οποίος μετά με το νέο έτος το 2020, το παιδί δείχνει ότι δεν μπορεί. Είναι ντεφορμέ. Δηλαδή επειδή είναι ο Βιερίνια πρέπει να παίζει 90 λεπτά. Δεν γίνεται. Σε αυτό το μάτι που έχει ταχύτητα με τον Παναθηναϊκό, Κωνσταντίνε μου, και θα σου δώσω το λόγο, έπρεπε να βάλει πνευμόνι μέσα. Όχι 35χρονου και 34χρονου. Δώσε μου λίγο το λόγο, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Συμφωνείς. Γιατί επιβιώνεις, ναι, με όλα αυτά που λες, επιβιώνεις ακριβώς αυτό που λέω και εγώ. Ότι ο άνθρωπος είπε θα το πιάσουμε, θα το κάνουμε. Τι θα το. Ποιο να. Θα το θέσω όμως πολύ πιο ωραία και πρακτικά. Εσύ τώρα σαν οικογενειάρχες, επιδίες, έτσι όπως το σαβείς. Ενώ για σένα τώρα, έτσι, επιδίες και λες θα ανοίξω ένα γυναίκα, ρε παιδιά, ρε σόλια, θα ανοίξω ένα μαγαζί και θα ξεσκίσω. Και θα βάλω και το καλύτερο σεφ μέλη και θα ξεσκίσω. Και βλέπεις ότι το μαγαζί σου δεν πάει. Ερχόμαστε όλοι εμείς και λέμε, ρε μπαμπά, δεν πάμε καλά, θα μπουλάξουμε. Έλα ρε, εντάξει ρε, αφού έχω εκείνο ένα ρε, θα μπουλάξουμε, θα πάμε κατά διαόλου, θα μας πάρεις όλους βάρνα. Τι θα περιμένουν, να μας στείλεις όλους στη φυλακή, δηλαδή παράδειγμα στο μέλλον, έτσι το καταλαβαίνω που λέω. Και μετά η επένδυσή σου, δηλαδή, επειδή τους έκανες ο άλλος, δεν πρέπει να το δεχτείς. Ρωτάω, ερώτηση. Τετάρτη. Παρακαλώ. Τετάρτη, 9:30 παίζουμε Παναθηναϊκό. Παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό και παίζει μπαλάλα και το ρίχνει 3-0. Σκορ πρόκριση. Παίζει με τον Όφη, τον κερδίζει. Πάει μέσα στον Παναθηναϊκό. Βγάζει 1-1 στο κύπελο, περνάει την πρόκριση. Έρχεται ο Γάβρος εδώ, παίζει μπαλάλα, τον κερδίζει 2-1, 3-0, ξέρω εγώ. Τι θα πούμε για το Φερέιρα τότε? Έλα, ακριβώς θα σου πω, ωραία με ρώτησες. Άκουσε με. Όλα αυτά που είπες όμως είναι υποθετικά. Ναι, σωστά. Έτσι. Αλλά είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Υποθετικά, ναι. Εμείς βλέπουμε την πραγματικότητα. Έχω μπροστά μου τη λεμονάδα και λέω είναι λεμονάδα. Το αν θα γίνει λεμονάδα δεν το ξέρω. Κωνσταντίνε, άκουσε με λίγο. Άκουσε με λίγο. Θα σου πω από τώρα. Εσύ άκουσε λίγο, Κωνσταντίνε. Υποθετικό. Ναι, παρακαλώ. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ με νίκη μέσα στην Τούμπα που τον έχει πελάτη τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια ξαναπερνάει και παίρνει κεφαλή στο πρωτάθλημα. Υποθετικό είναι αυτό. Όχι. Δεν είναι, αλλά θα σου πω κάτι. Υποθετικό και θα το θυμάστε ότι, έχει καλύτερη ομάδα τον Παναθηναϊκό και αν δεν κάνει τα λάθη και αν φύγουν οι αιμονές από τον, Φερέιρα τον Παναθηναϊκό αυτό μπορεί να το κάνει πλάκα ο ποιοτικότατος ΠΑΟΚ. Συμφωνώ μαζί σου. Τέλεια, άκουσα με για να μην σε καταλάβω γιατί οι γραμμές περιμένουν. Άκουσα το και γράψω, κλείνω με αυτό, άκουσα το. Την Τετάρτη ο Περέιρα έχει φύγει για την Πορτογαλία. Θα σου πάρω τηλέφωνο την Πέμπτη και θα τα πούμε. Οκ. Και συγγνώμη για τον τόνο. Να σε καλά. Απλά να σου υπενθυμίσω ότι ο Περέιρα είναι ο ιδιαιτητής. Ο δικός μας λέγεται Φερέιρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου? Ο Χρήστος από Σέρες Ζάχο. Έλα ρε Χριστάρα. Γεια σου Χρήστο. Τι κάνετε? Καλά Χρήστο, καλά εσύ. Δόξα τω Θεώ. Ωραία.
Λοιπόν, Τάσο, καλά τα είπες πριν το εκεί 9,5 ώρα που μιλούσατε. Ναι. Με τον Ολυμπιακό του Δυνάστου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα συμπληρώσουμε και τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ο Ραφαήλ Άλαϊ νόμιζε ότι είπα. Δεν κατάλαβε τι είπα. Τέλος πάντων. Ναι, δώσε με λίγο. Χριστό. Πολύ σωστό αυτό που λέει ο Χριστός. Μπράβο, δώσε με λίγο. Δώσε με λίγο. Γιατί εντάξει, συγγνώμη. Δεκατεπτερόλεπτα ένα σχόλιο. Γιατί εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Βλέπουμε για να τσιτωνόμαστε ή για να βλέπουμε το τι θα λέει η συγκεκριμένη εκπομπή, το Total Football που έχει εκεί μαζί του Παναθηναϊκού. Οι Παναθηναϊκοί τα σχόλια που κάνουν. Εγώ έχω φίλου Παναθηναϊκού, έτσι, λόγω για του δημοσιογράφου. Είναι αυτό ακριβώ που είπε. Σαν να έχουν σβηστεί από τη μνήμη του όλα αυτά που έκανε ο Παναθηναϊκό επί Βαρδινογιάννη. Σαν να είναι δηλαδή όντω Ολυμπιακό που έχει κάνει πράγματα, έτσι, και με κόκαλγε. Αλλά αυτά που έκανε ο Παναθηναϊκό λε και δεν τα έχουν ζήσει ποτέ. Λε και δεν έχουν γίνει ποτέ. Έτσι μιλάνε. Δηλαδή λένε για τον Ολυμπιακό σωστά πράγματα, εγώ θα πω. Κάποια από αυτά είναι σωστά, έτσι. Αλλά για τον Παναθηναϊκό είναι σαν να του σβήστηκε η μνήμη. Φοβερό είναι αυτό το και πράγμα. Και η ΑΕΚ έχει κάνει με τα τρία σύνορα. Σε λιγότερο. Τέτοι. Σε λιγότερο. Ναι. Τέτοια ναι, η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ όμω, Τάσο, κοίταξε, όταν παίζει καλή μπάλα και είσαι πρώτο, έχει και τα σφυρίγματα. Αλλά οι άλλοι δύο κάναν όρια τη Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Απλά τώρα. Θυμάμαι, Σαραβάκο, απλά τώρα, επειδή είναι τα τελευταία χρόνια δυνάμωσε διοικητικά, οικονομικά και με τίτλους ο ΠΑΟΚ, είναι λογικό, ρε φίλε, να τον πολεμάνε και να θέλουν όλοι να τον κρεμίσουν από την κορυφή. Λογικό είναι. Όπως ήταν κάποτε ο Ολυμπιακός και όλοι ξυπνούσαμε, κοιμόμασταν και λέγαμε τι έκανε ο Ολυμπιακός, πώς το έκανε ο Ολυμπιακός, έχασε, κέρδισε, πώς γουστάραμε όταν έκανε ο Ολυμπιακός όλοι. Και γουστάρουμε ακόμη. Έτσι αυτή τη στιγμή έχει γίνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό που το λέμε, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είναι πραγματικότητα και δεν το λέω για να πικάρω. Εντάξει, είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος ο περσινός, ο κυπελλόγος, ο ταμπλούχος. Έχει ένα δυνατό πρόεδρο οικονομικά, ξέρω εγώ, και όλοι κοιτάνε να τον κρεμίσουν από την κορυφή. Έτσι είναι όταν είσαι στην κορυφή, ρε παιδιά. Αυτή είναι η μοίρα του πρώτου. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Ολυμπιακός το έχει ζήσει, το ξέρει. Εμείς ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές από άξιδες. Εγώ δηλαδή το είχα ζήσει το 85, 15 χρονών παιδάκι, ένα πρωτάθλημα που είχα πάρει ο Φουκάρας τότε, αλλά δεν ήταν τόσο δύσκολα και άσχημα τα πράγματα όσο είναι σήμερα, και το ξανάζησα πέρυσι. Που έπρεπε να το ζήσω πρόπερση. Μου το κλέψατε. Έλα, Χρήστο. Έλα. Κοίταξε. Ναι, τέλος πάντων. Όταν παίζει και καλή μπάλα, είναι λογικό να έχει την έννοια της διαιτησίας. Αλλά όταν γίνονται όρια, εκεί γίνει στο λόγο και μισητός. Τέλος πάντων. Ναι, Χρήστο. Εντάξει, ρε φίλε, και εμείς παίζουμε καλή μπάλα. Τι σχέση έχει αυτό, έχουμε καμιά εύνοια. Θες ο άλλος γύρισε σόρι. 30 δευτερόλεπτα γύρισε πίσω τη φάση. 30 δευτερόλεπτα. Για το 31. Ζάχο και Χρήστο. Για το χρόνο, αν του χρόνου με το καλό γέρι να είμαστε. Κατάλαβα, και να είμαστε εδώ και να μιλάμε. Να. Ο Άρης πρωταγωνιστής στο πρωτάθλημα. Μα το ξέρω εγώ. Και είναι δεύτερος, τρίτος, απειλεί τον Ολυμπιακό. Θα καταλάβετε όλους εμάς τους παοξίδες τι λέμε. Θα το καταλάβετε. Ναι, ρε, τάσο, αυτό το λέω. Ναι, ναι. Τώρα στη θέση του ΠΑΟΚ ήταν του Άρης, θα είχαμε το ίδιο. Ζαχουά. Από... έτσι είναι. Πώς με είπε. Ζαχουά. Α, ζαχώρα. Τώρα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ναι. Γιατί ακόμα έχουμε το οπαδικό, την οπαδική αντιπαλότητα ανάμεσά ναι. μας. Εγώ τώρα, και δεν θέλω να φανώ, παιδί μου, πώς να το πούμε, υπερόπτης, αλλά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει φύγει από την κόντρα της πόλης. Έχοντας πάρει πρωτάθλημα, τρία κύπελα συνεχόμενα τα τελευταία χρόνια κτλ. Έχει φύγει διοικητικά και οικονομικά, αυτό είναι δεδομένο. Τι, και δεν με τίτλους. Πήρε τέσσερι τίτλου. Ένα λεπτό τώρα. Σου λέει κανεί όχι σε αυτό το πράγμα. Αν θα πρωταγωνιστεί. Σε αυτό το πράγμα δεν σου λέει κανεί όχι. Ναι, όχι, okay, θέλω να σου πω. Yeah. Για να το δει, να μην βλέπει μόνο. Τέσσερι τίτλου πει. Μην βλέπει το δέντρο, να βλέπει το δάσο. Αν ο Άρη. Ναι. Φέτο δεν ξέρω τι θα κάνει. Αν θα πάρει εκεί, θα πάει τελικό, δεν θα πάρει. Δεν ξέρω. Αν ο Άρη του χρόνου κάνει καλύτερη ομάδα. Κάνει δηλαδή. Ο Άρη δεν θέλει. Θέλει 3-4 παιχτάκια δυνατά. Έτσι και να κρατήσει τον κορμό του. Και ο προπονητή καλό είναι. Αν λοιπόν πρωταγωνιστεί του χρόνου. Και είναι στην πρώτη τριάδα και ενοχλεί το Ολυμπιακό, είναι σε 5 βαθμούς απόσταση. Και παίζει το Χαριλάο και είναι να πας στους 2. Εκεί θα καταλάβεις τι γίνεται. Αυτά τα ξέρουμε, ρε Τάσο, αυτά που λες. Τα ξέρουμε. Αυτό, όταν λες τέτοια, δεν σου λέμε ότι είσαι αδικό. Δεν σε λέμε αυτό. Άλλο λέμε, τέλος πάντων. Έλα. Έλα, ρε Χριστό. Ζάχο, είπες πάντως ότι φέτος παίζουν καλή μπάλα. Όντως. Όντως παίζουν καλή μπάλα, μου αρέσει δηλαδή η ομάδα. Και αυτό που είπε ο Τάσο, ότι με 2-3. Προσταφέρες, φίλε, πρέπει να σου επιτρέψει να κάνεις μεταγραφές. Δηλαδή, είμαστε να το φροντίσεις. Ναι, εντάξει. Κάτι και κάτι τελευταίο. Κλείσαμε αυτό όμως, γιατί είναι πανικός. Ναι. Κερδίσαμε προχθές και πήγαν τα παιδιά, κάναν το γνωστό όλερ, παιδί μου, στις κερκίδες εκεί πέρα. Ναι, το εθιμοτυπικό, ναι. Ναι, το γνωστό, α πούμε. Οι παοξίδες δεν λέγανε ότι μας κερδίσατε και. Ναι, σε όλο το κάνουμε αυτό, εντάξει.
Ναι. Ναι, το κάνουν σε όλα. Τώρα, Χρήστο, θα σου πει για το κέντρο. Θα σου πει. Όχι, άλλο θέλω να πω, άλλο θέλω να πω, παιδιά. Λίγο άκου. Τώρα, πλάκα σαν να βγει και ένας Πανιώνιος και να πει: ζείτε για μας, για το παιχνίδι του Πανιώνιου. Ναι, εντάξει, αυτά λέγονται. Εντάξει, είναι ανάμεσα στην κόντρα. Και οι φίλοι του Άρη έχουν ανάγκη από διάκριση, έχουν ανάγκη από να ξεδώσουν και αυτοί, ρε παιδί μου, λίγο. Εντάξει, οκ. Όλοι να βολεύω. Όχι, δεν το λέω. Όλοι να βολεύονται, ρε φίλε. Όλοι να βολεύονται. Να σε καλά, Χριστάρα. Να σε καλά. Εγώ το δικαιολόγησα τον πανηγυρισμό των Αριανών επί του ΠΑΟΚ. Τέσσερα γκολ, φίλε, με έριξε. Τη χρονιά που είμαι πρωταθλητής νταμπλούχος. Έσπασε και το αίτητο. Μπράβο. Έσπασε το αίτητο και με γκρέμισε και από την κορυφή. Εντάξει. Το πανηγύρισε. Βέβαια, εγώ αν ήμουν. Δεν θα μ' άρεσε να πανηγυρίσω έτσι. Γιατί θεωρώ ότι. Κάπω διαφορετικά τη βλέπω από τη δική μου την ομάδα, τέλο πάντων. Θα το θεωρούσα ότι μπράβο, κερδίσαμε, αλλά δεν κάνουμε ξανά. Εδώ εκπομπή μαζί κάνουμε. Ναι, εγώ θέλω το κύπελο, φίλε. Μεγάλη νίκη, σπουδαία σπάσιμο αίτητο, αλλά μέχρι εκεί δεν τρελάθηκα κιόλα. Πάμε παρακάτω. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Να συμπληρώσω στον Ντάλτον και στον Άλτον Κώστα που είχε καιρό να βγει. Όντω έβγαινε και στο λαπτόπ. Τέλο πάντων. Πόσες φορές έχουμε αποκλείσει σε μονάει διπλά μάτς Ολυμπιακούς, ΑΕΚ, Παναθηναϊκούς, στην ΑΕΚ 5-1 με Δημόπουλο τότε Φωνιά για αυτά, σε σχέση με τον Άρη που δεν τους έχει αποκλείσει ποτέ από το 70 και μετά. Να συμπληρώσω ότι νομίζω από το 70 και μετά, Τάσο, 9 φορές έχουμε συναντηθεί με το δίπλα, με το, ναι. Το φίλο δίπλα, 9 φορές ναι. Σε ημιτελικούς, προημιτελικούς, 8-16 και τις 9 τους έχουμε αποκλείσει. Ποιος ο Κώστας Ορφανός, 78 μέσα στο σπίτι τους, με Βασίλη Βασιλάκο, ξέρω εγώ, στο Καρτατζόγλιο, στο δεύτερο μάτι. 9 στα 9, με μπαλάκα πιο πρόσφατο. Ωραίο το στατιστικό. 9 στα 9, από το 70 και μετά που τους βρήκαμε, στα αυτιά. 9 ευρώ. Το θέμα είναι να παίρνεις τους τίτλους. Να σπάνε, έτσι θα σου πει. Ακούλα, το θέμα είναι να παίρνεις τους τίτλους. Όχι, εγώ δεν με νοιάζει να αποκλείω τον Άρη 9 στα 9. Είναι και αυτό ενδεικτικό. Είναι ενδεικτικό, ναι, σωστά, καλά κάνεις και τα αναφέρεις. Να αποκλείσει έναν αντίπαλο είναι ενδεικτικό. Κοίτα, τώρα. Και είχαμε και 51 και στα 51. Πήγαμε εκεί όμως και φάγαμε 4. Αυτό ακριβώς. Τώρα. Κάτι άλλο, ακούγονται στις εκπομπές εδώ, σε κάποιες εκπομπές εδώ στο Λίμπερο, να διαβάζουμε λέει το Sport 10, το GR, ναι, να μαθαίνετε λέει και από εκεί. Ποιος το λέει τι αυτό, να μάθουμε, αυτό το Μαρινάκι και τον και το Καραπαπά, τον Μαρινάκι και τον Πιτσοτάκι και τον Αυγενάκι. Καρασαριανός θα το λέει αυτό, που αποκλείεται. Όχι, υπάρχουν κάποιες εκπομπές εκεί 3 η ώρα το μεσημέρι, να διαβάζετε λέει το, να λέει τι λένε οι αντίπαλοι σας. 3 η ώρα τελειώνουν, αυτές οι εκπομπές ξεκινάνε. Αυτοί με το νου τους, 3 η ώρα ξεκινάνε νομίζω. Στάσου ρε φίλε, είπες αγόρας να διαβάζουμε το 10.gr. Δεν ξέρω. Εγώ τι δεν ξέρεις, τι το λες. Για να το λέω κάτι λέω. Ξέρω εγώ, να διαβάζετε λέει το GR, λέει για να ενημερώνεσαι λέει από κάθε μπάντα. Ναι, τι να διαβάζουμε, αυτούς που με το νου τους μας έχουν κάνει ένοχους, να μας ρίξουν β' εθνική, να μας κάνουν και χάρη με τροπολογίες, πάλι με το νου τους, να μας ρίξουν -5, -10. Δεν νομίζω να το είπε έτσι ο Γιώργος. Όσους χρειάζονται για να μας πάρουν το πρωτάθλημα, δεν είπε, δεν το προχώρησε τόσο, αλλά λέει να διαβάζετε λέει το GR, το 10, λέει θα γίνετε σοφότεροι, θα μαθαίνετε πολλά πράγματα από εκεί. Τι λένε οι αντίπαλοι. Τι να διαβάσουμε, ρε, τον Αυγενάκη και τον Μητσοτάκη, τον Αρκούδη και τη Μαρούκα και το Μαρούπα Μαρούκα, τη Βουγιουκλάκη αυτή. Δεν ξέρω, εσύ διαβάζεις. Διαβάζεις το GR και Τάσο. Εγώ πάντως. Όχι, ρε φίλε. Εγώ θέλω να το πιάσω αυτό το κανάλι. Αυτά εδώ τα έχω κάνει αποκλεισμό εγώ. Αυτή η Χούντα Τάσο δεν γίνονται ούτε το 67-74. Αυτά που γίνεται τώρα με τροπολογίες, με σούσεις περιόδου, να -5, να μην σε ρίξω με το νου τους, για ένα ξενοδοχείο, με το νου τους συνειδιοκτησία. Έχει μετοχές, ρε. Ο Πανόπουλος δεν έχει τις μετοχές. Πού προκύπτει η πολυδιοκτησία για αυτά. Άστα τώρα, μην μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι, θα δούμε τι θα γίνει. Ούτε στη Χούντα δεν γίνονται το 67-74. Είπαμε τώρα ότι έγινε μία. Δεν γίνονται, ρε. Ότι έγινε. Δεν γίνονται. Ότι έγινε τώρα με Αγγελάκηδες, με Μπιτσοτάκηδες, με Καραπαπάδες, με Αρκούδηδες, με Φαραντούριδες, πώς λένε και αυτά. Αυτά τα σου. Έγινε, να σε καλά. Να σε καλά. Έγινε, για χαρά. Να σε καλά. Ότι έγινε ένα Ταβατζηλίκι με μία απλή εισήγηση που την μετατρέψαν σε ντροπολογία πραγματικά. Χωρίς να έχει τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, χωρίς να δίκασε κανείς τον ΠΑΟΚ, αυτό ισχύει. Πάντως, το είδε όλη η Ελλάδα. Πάντως για τον προηγούμενο ακροατή, ναι, θυμάμαι τη φωνή του. Θα πω για τον Γιώργο του Ζαγόρα τι είπε.
Που φυσικά έχει δίκιο, συμφωνώ με αυτό. Τώρα ή δεν το κατάλαβε ή δεν θέλω να το καταλάβει προηγουμένως. Καταρχήν να πω, επειδή γνώρισα τη φωνή, πρέπει να είναι αυτός με 99% που λέει, έλεγε 5 πέναλτι έχει κερδίσει ο Άρης, 6 πέναλτι έχει κερδίσει ο Άρης, που δεν του έχουν δώσει άλλα 2-3 εμφανέστατα πέναλτι. Το ρώτησε τον άνθρωπο. Ναι, όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ να. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 13. Δεν τον πειράζει φυσικά. 13 έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, φιλέ. Δεν σε πειράζει. Όλα καλά είναι με τον Παναθηναϊκό. Κανονικά έπρεπε να έχει κερδίσει 14 και με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν το λες αυτό. 13. Πρόσεξε. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι πέναλτι του Παναθηναϊκού. Πρόσεξε. Αν και μερικά όντως δεν είναι. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι τα 13 δεν τον πειράζουν, τον πείραξαν τα 5, τα 6 του Άρη. Τέλος πάντων. Όσο για αυτό που για τον Γιώργο του Ζαγόρα, γιατί άκουσα τις εκπομπές, ο Γιώργος Ζαγόρας τι είπε. Ούτε το δικηγόρο θέλω να κάνω, ούτε τίποτα έτσι. Μετά είναι εδώ πέρα, έχει εκπομπή σε λίγη ώρα, μπορεί να το απαντήσει. Είπε ότι όταν υπάρχει ακούς μονοδιάστατα, πρέπει να ακούς και την άλλη άποψη. Έτσι, αυτό δεν έχει λάθος. Άσχετα είναι σωστή ή λάθος η άποψη, πρέπει να ξέρεις τι λέει σε εισαγωγικά και ο εχθρός. Αυτό είπε και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα πει ο εχθρός. Λέμε ρε παιδί μου, όταν. Πρέπει να ακούσω. Δηλαδή, να έχεις γνώση, έστω τι λέει. Να έχεις γνώση. Να σου το πω αλλιώς. Τι να πάω να ακούσω, ας πούμε, να πάω να ακούσω το. Αυτό το ζουκαλά με το άλλο το τολμά το κουμπάρο. Είπε ο ακροατής για κάποια site, εννοεί να ενημερώνεσαι, να βλέπεις, να βλέπεις και την άλλη άποψη. Να στηρίζονται από ανθρώπους που με λένε παοκάκι και με λένε περίτωμα. Ναι. Και σου λέει εσύ να μην έχεις πληροφόρηση μόνο από τα δικά σου μέσα. Όχι ρε φίλε. Εντάξει, άμα θες να έχεις ούτε δικαίωμα. Όχι ρε φίλε, στον αγύριστο αυτά τα μέσα. Ανθρώπους που με απαξιώνουν. Εντάξει, που δεν εκτιμούν ούτε τον εαυτό τους και βγαίνουν στα 85 τους και ξεφτιλίζονται κατά αυτόν τον τρόπο. Που υπηστηρίζουν όλα αυτά τα μέσα, αυτοί οι κύριοι συγκεκριμένοι, ούτε καν να τους ρίξω μια ματιά. Αποκλεισμό και μπλοκάρισμα. Λοιπόν, μην παίρνετε τηλέφωνο. Αυτοί με είπανε περιτώματα. Εντάξει, αυτοί. Παοκάκι βγήκε ο άλλος ο Σαλεμένος, ο Μπάρμπας να πούμε, και με είπε παοκάκι. Δύο φορές, κατάλαβες. Μπήκανε στο γήπεδο τους προχθές ένας Καραγκιώζης, με ένα κουμπούρι ψεύτικο λέει, ξέρω. Και που ξέρουμε αν είναι ψεύτικο το κουμπούρι, ρε. Πάντως, πραγματικά επειδή έχουμε 6-7. Θα ολοκληρώσω, περιμένει. Μην μπαίνετε, έχουμε 5-6 λεπτά έτσι να σχολιάσουμε κάποια πράγματα. Τώρα μου έδωσε ασίστο. Ναι, μπήκε με το κουμπούρι ο άλλος μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ξέραμε εμείς αν είναι αληθινό. Mm. Ξέραμε αν είναι ψεύτικο. Μπήκε μέσα με τα ρούβλια και είχε και μία τσάντα κρεμασμένη. Ναι. Και είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με μία μάσκα του Ιβάν Σαββίδη. Mm. Δηλαδή, ένα άγνωστο ύπο μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε ένα επίσημο μάτς με τις ευλογίες του Ολυμπιακού. Και δεν τον πειράζει κανείς. Ούτε η αστυνομία πάει να το συλλάβει, ούτε κανείς τον έχει καλέσει να δούμε ποιος είναι, ούτε ο Ολυμπιακός που φαίνεται θα τιμωρηθεί. Πάντως. Οι παίκτες της Ξάνθης, που είναι φίλοι με τον ΠΑΟ και Ξάνθη, και έχουν και συνδιοκτησία όπως κατηγορούν, αυτές οι γελοιότητες που λένε, δεν φοβήθηκαν το πιστόλι. Δεν φοβήθηκαν μέσα από την τσάντα. Από έναν άγνωστο που έχει μπει στον αγωνιστικό χώρο, μην βγάλει καμιά χειροβοβίδα και τους ρίξει και τους ανατινάξει. Η αστυνομία, γιατί δεν το συνέλαβε. Είχε αδειοδότηση να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο αυτός ο κύριος. Θα απαντήσω μετά. Απάντησε τώρα. Ωραία, λέω ότι έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, διότι για να ήταν στον... περιμετρικό χώρο του γηπέδου σημαίνει ότι ήταν κάποιος γνωστός και είχε άδεια από την ΠΑΕ. Διαπίστευση. Δεν μπορεί να μπει όποιος να είναι στο γήπεδο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ λέω τα νόμιμα, όπως λέω σε όλα, τι λέει σε αυτή την περίπτωση, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Κάτι άλλο θέλω να πω, πρέπει να τελειώσω. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό και πρέπει όποια ποινή υπάρχει, αν υπάρχει κάποια ποινή, που σίγουρα θα υπάρχει. Υπάρχει το δικασμένο, Ζαχού. Ποιο είναι το δικασμένο. Μέσα εδώ στην Τούμπα δεν μπαίνει, ρίξανε γάβρους. Ναι. Δεν μπήκε κάποιο και έριξε γάβρους. Ναι, στον τέκιο του. Τι ήταν η ποινή, θυμάσαι. Δεν ξέρω, όχι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, σε ποιο μάτσο ήταν, σε ποιο μετρό Ολυμπιακό. Τι είχε γίνει σε αυτό, δεν είχε γίνει τίποτα. Μπήκε μέσα, έριξε στη. Αυτά τα ξέρω. Στο μάτσο τι είχε γίνει. Είχε κερδίσει ο Πάουκ. Κέρδισε ο Πάουκ σε αυτό το μάτσο. Νομίζω, ναι. Ναι. Τι έγινε. Λοιπόν, τρεις βαθμούς από τα playoff. Ναι. Αφαίρεση που ήταν μείον 15 τότε, αν θυμάσαι. Ναι, ήταν 5 βαθμούς. Για να πάρει ένα βαθμό έπρεπε να έχει 5 βαθμούς. Ό,τι βαθμούς για διαφορά ήταν 2 βαθμούς. Λοιπόν, μείον 3 στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αποκλεισμό έδρα. Ναι. Εντάξει. Και πρόστιμο. Στην έφεση τι έγινε. Τίποτα. Τίποτα. Έμειναν έτσι. Βέβαια. Δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι. Βέβαια. Δεν θέλω να μείον 3 έφαγε ο ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι τι έγινε στην έφεση. Έκανε έφεση ο ΠΑΟΚ. Μπράβο μου, μείον 3 έφαγε. Ωραία. Έγινε αυτό. Αυτό που λες έγινε. Του μείωσα τις αγωνιστικές και λίγο το πρόσωπο. Εντάξει, επειδή με πιάνεις εδώ αδιάβαστο, ξέρω τι να δεν το ξέρω. Αλλά έφεγε 2 βαθμούς. Να τιμωρηθεί και ο Ολυμπιακός με το ίδιο. Και να σου πω κάτι. Το όπλο του Σαββίδη που ούτε το έβγαλε και δεν φαινόταν, ας πούμε. Είναι σε φωτογραφία. Ναι.
τρομοκρατήθηκε και ο Πάουκ έχασε ένα τάλημα γι' αυτό. Ωραία. Τιμωρήθηκε. Έχασε το μάτς. Εγώ σου λέω τα νόμιμα. Έχασε το μάτς. Τώρα δεν πρέπει ο Ολυμπιακός να χάσει το μάτς. Ξέρεις τι θυμήθηκα όμως. Δηλαδή, κανονικά ο Ολυμπιακός με το δεδικασμένο των υποθέσεων πρέπει να κατοχυρωθεί το μάτς στην Ξάνθη με 0-3, να το πάρει 3 βαθμούς και πρέπει να τον τιμωρήσουν με άλλους 3 βαθμούς μείον. Ωραία. Πάμε όμως για να πω και αυτό που θέλω να ολοκληρώσω. Και μετά να ξέρεις, η απόφαση για την πολυδιοκτησία θα βγει το 15 Αύγουστο της Παναγίας. Εντάξει. Και φυσικά θα ξέρουμε τι θα έχει γίνει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τι θα έχει γίνει στα play-off. Καλά, άμα είναι να έχει βγει μέχρι τότε και έχει γίνει απονομή πρωταθλημάτως, παίρνετε και πίσω το πρωτάθλημα. Και ενδέχεται. Τη Γιουβέντους την πήραν πίσω, ή τη δώσαν. Δεν θυμάμαι. Τη δώσαν ένα πρωτάθλημα. Τώρα μιλήσει του Μπεκρή τα λόγια. Λοιπόν. Ποιο είναι ο Μπεκρή. Ναι, τέλο πάντων. Αυτό ο Αριανό που τον βρίζατε μέσα στο Χαριλάου, μέσα στο Παρέντι Σπορ. Τέλο πάντων. Δεν κατάλαβα, πραγματικά δεν κατάλαβα. Λοιπόν. Να ολοκληρώσω όμω το τέλειο. Θα ανακαλύψουν ποινή. Αν πάρει μείον 6 Ολυμπιακός και λέμε είναι ο Πάουξ συν 3 δηλαδή στα πλέον και τα λοιπά, θα ανακαλύψουν ποινή μείον 15. Μείον 15. Δηλαδή, θα αναγκαστούν να κάνουν τη Παναγία το 15 Αύγουστο νέα αντροπολογία. Λέω. Γιατί δεν ολοκλήρωσα το σχολείο μου και αυτό θα είναι το τελευταίο. Όχι, έχουμε κάποια λεπτουδάκια. Λέω ότι σωστό είναι αυτό που λες. Βέβαια, ένας φίλος ο τελευταίος, μην καλείτε άλλοι, είναι και 55. Βάλανε εισιτήρια για Άρη, βλέπω. Ναι, δεν βάλανε. Λέω όμως γιατί. Βάλανε για ΠΑΟΚ. Ούτε για ΠΑΟΚ. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για το σταθμό. Μας έβαλετε πάλι εισιτήρια για το κύπελο και για το ΠΑΟΚ Παναδριακό και για το Άρη Ατρόμητος. Εντάξει, θα δίνουν στις δικές σου εκπομπές δικαίωμά τους. Λέω. Εδώ τι είναι αυτή δηλαδή, η εκπομπή ξένη. Αν το πήρα χαμπάρι, αρχίσω το iMobile πάλι σήμερα. Ας να ολοκληρώσω. Δεν θα σου αρέσει αυτό που θα πας. Ο βαθύλακος φταίει για όλα, να ξέρεις. Εντάξει, ο βαθύλακος φταίει για του, όπως τον λες εσύ, τον κύριο Τσαλτίδη, φταίει για τα τουάρι. Και για του ΠΑΟΚ φταίει τα εισιτήρια, δεν νομίζω. Λέω ότι σωστό είναι αυτό που λες. Και όντως αυτός για να μπει και μέσα είχε διαπίστευση. Αλλά θυμάμαι, Τάσο, τώρα θα μου πεις 20 χρόνια πριν, τι να κάνουμε, ρε Τάσο, τα θυμάμαι, διότι με πόνεσαν. Εντάξει, θυμάμαι ότι ήταν το 97 ήταν. Με την υπόθεση των δελτίων, 15 άτομα ήταν στο στίβο του τέτοιου και κρατούσαν από ένα, πιστεύω, στο γήπεδο σου και σε εκείνη την ημέρα, που κρατούσαν από χαρτόνια με τα δελτία των παικτών του Άρη. Έτσι, και κάναν γύρω-γύρω μέσα στο κουλουάρ της Τούμπας. Να τιμωρηθεί γι' αυτό. Ναι, δεν τιμωρήθηκε. Και μία τούρτα, ψάρια δεν ήταν, είχατε αφήσει και μία τούρτα που την έδωσε ένα σούτι ο Λαμπριάκος και την έστειλε εκεί στα επίσημα. Μία τούρτα με εκεί στη Β' Εθνική, κάτι έκανε, δεν θυμάμαι πάνω. Δεν έγινε τίποτα σε αυτά, εντάξει. Ναι, απλά τα αναφέρω. Εντάξει, δίκιο έχεις για το. Να αυτός ότι. Εμείς τουλάχιστον δεν βάλαμε. Τούρτα, βγάλει. Δεν ξέρω, μπορεί να είχατε βάλει τίποτα μέσα. Αρσενικό να είχατε ρίξει. Δεν ξέρω, αγωνιστικού χώρου σεκιουριτά να κάνει τάκλιν. Δεν το έχω δει αυτό. Για δείξτε μου αυτό. Πρέπει να υπάρχει. Ούτε οι σεκιουριτάδες πήραν πυροσβεστήρες. Τι έγινε. Το ρίξαν στον επιθετικό. Να πετάνε τον αφρό να πω. Ούτε τον καημένο. Να μην πούμε τώρα σε άλλες λεπτομέρειες. Δεν θα τελειώσουμε. Αυτά ήταν οφθαλμοφανή που είπα. Κοιτάξτε λίγο να τα ξεπεράσετε, φίλοι. Ναι, εντάξει, είναι παλιά, δεν μετράνε αυτά. Ήταν πριν τον πόλεμο. Όχι, μετράνε, αλλά. Να κοιτάμε λίγο μπροστά, παιδιά. Ναι. Γιατί όσο αναπολούμε το παρελθόν. Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά το λες τώρα που είσαι δυνατός. Οι ομάδες μας ναι. ή θα μένουν στάσιμες. Να το ξέρετε εδώ πέρα. Σιγά, ρε, τσάκαλε. Ή θα μένουν στάσιμες ή. Ελάτε, πάρτε το άλλο. Έλα με το τσιουάουα, έλα. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Επειδή το ακούω από το πρωί αυτές τις σαρδέλες, σε παρακαλώ. Ναι. Χτύπησε. Γκούγκλαρε λίγο. Ναι. 16 Τετάρτου του 14. 16 Τετάρτου. Τετάρτου του 14. Τι είναι. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Είναι αυτό το μάτς με τις σαρδέλες. Ναι. Δες λίγο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, γιατί από το πρωί το ακούω. Ναι, τι και έγινε. Το κούκλαρα κι εγώ. Δεν το ξέρω. Τα επεισόδια ξεκίνησαν 2 ώρες πριν. Ναι. Το μάτς δεν τέλειωσε ποτέ. Πόσο έλειξε αυτό το μάτς, φίλε. Μάλλον το σφίριξε τη λήξη. Το σφίριξε, μπράβο, ναι. Τα ξέχασε τα επεισόδια. Γιατί δεν έλειξε αφού κέρδιζε ο ΠΑΟΚ, πραγματικά δεν έλειξε. Πώς δεν έλειξε. Όχι, έλειξε. Έλειξε ένα μηδέν. Είναι όπως του τέτοιου. Το έλειξε πιο γρήγορα. Το Μανιάτη και το Κατσουράνη είναι. Μπράβο. Α, τώρα θυμήθηκε και επεισόδια μόνο σαρδέλε θυμόσουν πριν. Καταρχήν δεν είναι σαρδέλε, φίλε, ήσαν ενημέρωτο. Ήταν γάβρι. Γάβρι. Ήταν γάβρι. Ναι, αλλά τιμωρία για γάβρου μα λέγανε πριν. Τιμωρήθηκα, ρε φίλε, τιμωρήθηκα. Ναι, ρε φίλε, τα επεισόδια τα φάγες. Ρε, τιμωρήθηκα ή δεν τιμωρήθηκα. Τιμωρήθηκε, σου λέει, για τα επεισόδια, ρε φίλε. Άντε πάλι. Τιμωρήθηκε, σου λέει. Για επεισόδια τιμωρήθηκε, ρε φίλε. Καλά, στο κήπεδο ζητούμε ποιος θα κάνει. Ποιος θα κάνει, εσύ που τα ξέρεις όλα, ο Μανιάτης θα ξεκίνησε τα επεισόδια. Ωρε φίλε, έχετε χαζέψει τελείως. Φίλε, και εσύ, ρε φίλε. Εμείς έχουμε χαζέψει. Έχει χαζέψει. Πες το διαφορετικά, ρε φίλε. Ή εσείς δεν ξέρετε που πάρε τα 5. Γιατί βλέπετε τον ΠΑΟΚ να παίρνει από τα θρύματα κύπελα και έχετε τρελαθεί εντελώς. Λοιπόν. Κοίτα να το ξεπεράσεις, αδερφέ, γιατί τα επόμενα χρόνια αυτό θα βλέπεις.
Κατάλαβες. Και εκεί να γιγαντώσεις πραγματικά την ομάδα σου. Εγώ σου εύχομαι να βρεις έναν άνθρωπο όπως βρήκε ο Πάουκ τον Ιβάν Σαββίδη και να βρεις τον δρόμο σου. Αυτό να γίνεις και εσύ δυνατός οικονομικά, να κάνεις καλές μεταγραφές και εξαγωνιστικά. Να μπορείς να διεκδικείς πρωτάθλημα σαν Άρης που είσαι όπως λες και να μπορείς να διεκδικείς και κύπελο επίσης όρης. Και να μπορείς και σιγά σιγά με τον χρόνο, εφόσον βρεις ένα δυνατό οικονομικό παράγοντα, να χτυπήσεις και πρωτάθλημα. Να πάρεις και εσύ τίτλους, να πάρεις και εσύ double, αν το αξίζεις. Όπως έκανε ο Πάουκ. Αυτό να κοιτάς, φίλε. Και να μην κοιτάς να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Τα έχουμε. Πάμε στο τέλος της εκπομπής. Ξεκινάμε τα διαδικαστικά. Πορκή το ψητοπολείο, αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σκοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες γνώστιμιες σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλαπ αλατικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μια Coca-Cola μόνο με 4 ευρώ. Όλα αυτά τα καλούδια τα βρίσκεται Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 23-15-20-55. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Μάζδα Αμανατίδης. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη με εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Μάζδα με σέρβις, ηλεκτρικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ. Αλλά και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μάστορά του, είναι Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο στο 2310-924-931. Εδώ ήταν και το πρατήριο υγρών καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης στο Εκκλησίδη ΣΑΚ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Γεμίζει το ρεζερουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού. Πληρώνετε κάθε μέρα. Ανδρέα Παπανδρέου, 225 η διεύθυνση στη Νεάπολη για να γεμίζετε το ρεζερουάρ του αυτοκινήτου σας. Και για εσάς που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, καλείτε στο 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256. Προμηθευτείτε γιατί από Τετάρτη θα έχει το κρύο της Αρκούδας, να ξέρετε, θα πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία. Αναμένονται και χιονοπτώσεις από ό,τι ακούσαμε. 2310-611-256 για ποιοτικό καύσιμο πετρελαίου στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Εδώ ήταν και το στέκι του Κωστή. Τέλος. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Μοναδικές γευστικές απολαύσεις με κοντοσούβλια χοιρινά, με κοντοσούβλια κοτόπουλο, με πανσέτα σούβλας, με κότσι σούβλας. Με ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε σε κρατικό πρώτης ποιότητος, στην Ανδρέα Παπανδρέου 113 το στέκι του Κωστή. Delivery, παραγγελίες στο 2310-620-727. Σημειώστε το και τηλεφωνήστε. 2310-620-727. Ανδρέα Παπανδρέου 113 στην Νεάπολη. Σήμερα μην τηλεφωνείτε. Έχουν ρεπό τα αγαπημένα παιδιά του Δημητράκη με την special επιχείρηση το στέκι του Κωστή. Λοιπόν. Αυτά για σήμερα. Αύριο ξανά Ράδιο Μαρμίτα στις 9 η ώρα. Πρώτα Θεός, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μένετε. Είχαμε πολλές εντάξει, αύριο. Θα μιλήσει αύριο για ΠΑΟΚ. Χειρουργείο Κρέσπου, έτσι να ξέρετε. Μπαίνει χειρουργείο. Α, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Τώρα το. Τέλος χρονιά. Τέλος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει. Δεν γράφει λεπτομέρειες το ρεπορτάζ. Θα μάθουμε, νομίζω, αύριο. Ωραία, αύριο θα κυλήσει. Και είναι εβδομάδα κυπέλου. Σημαντική απώλεια, τρελή απώλεια. Γιατί βλέπουμε ότι ο ΠΑΟΚ χωρίς Κρέσπου είναι άλλη ομάδα. Να πούμε ότι είναι εβδομάδα κυπέλου, έτσι. Τετάρτη 9.30 ώρα ο Πάο Κάρα θα είναι ο Τάσο, εδώ δεν θα είμαι εγώ. Την Πέμπτη κάτι ανάλογο με τον Άρη. Okay. Αυτά. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ όλο το κρατήριο του Λίμπερο και της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ στις 9. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας. Ζάχο. Τι να πούμε, τίποτα άλλο. Με την εκπομπή. Με την εκπομπή ζούγκλα, έτσι. Μέχρι όσο πάει. Αν και οι εκπομπές τελειώνουν πάντοτε στην ώρα τους. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.